Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. 95 και 5, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κωστής Ραπτόπουλος, Μιχάλης Σαρόπουλος, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 στη ρύθμιση του ήχου Θανάσης Καζαμπάκας. Κωστή, καλημέρα. Τι καλημέρα. Παρασκευάρα, ρε Κωστή. Παρασκευάρα, επιτέλους. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, η ψυχολογία μας είναι ανάλογα με τη μέρα. Δηλαδή, αν σε πιάσει κοιλόπονο την Παρασκευή και σε περάσει τη Δευτέρα, η καλή μέρα είναι η Παρασκευή. Περάσει το Σαββατοκύριακο τα λεπόρια, δηλαδή. Ναι, πες τι. Η καλή μέρα είναι η μέρα. Η οποία, ας πούμε, ξυπνάς ωραία. Ξυπνάς ωραία, είσαι καλά στην υγεία σου, βγάζεις λεφτά. Τρως καλά. Σε καμακώνουν οι γκόμενες. Μπράβο. Το αφεντικό σου είναι ευχαριστημένο μαζί σου. Δεν σε φωνάζει πάνω σου, πήρε λίγο μέσα. Ναι. Αυτό το. Έλα λίγο μέσα, ποιος το έλεγε, θυμάσαι. Όχι, ψεύσαι. Σα στέλνουν πάνω. αυτό είναι. Αυτό είναι θέμα. Σα στέλνει ο κύριος Ανδρώνης επάνω. Είναι θέμα αυτό. Περπάτε τα κόκκινα μπροστά. Εσένα δεν θέλει. Όχι, δεν θέλει. Δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή και πάλι και εμένα και στο καλό και στο κακό. Όχι, αποκλείεται. Δεν γίνεται. Αποκλείεται. Λοιπόν, Παρασκευή 11 του μηνός, στο Σωτήριο έτος 2019, αλλά Μπρατσέτα θα πάμε μέχρι και τις 10. Ιωάννης Λελίδης στο Production και η Σμαράγδα Μπασάκου προς ώρα στη γραμματεία. Για την ώρα φορτσαριστή ήταν η τριάδα. Σμαράγδα Μπασάκου είναι ο καντουρί του Μετρόπολης. Παίζει και οχτάρι, και, παίζει και δεκάρι, και τριάρι και οχτή. Ναι, και εφτάρι. Ναι, κάνει χαμαλούκα για τον Μπίζεσβαρ. Ναι, αλλά είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει συνεργαστεί ο Αμπέλ Φερέιρα. Ναι, το ακούσαμε και αυτό. Τι έχουμε ακούσει φέτος? Πολλά έχουμε ακούσει, αλλά. Ακούσαμε και τον Ντουάρτε που τα πάει καλά. Εντάξει. Ναι. Αλλά ο Ντουάρτε πού είναι, δηλαδή. Φτάσαμε Οκτώβριο, ρε κοστί. Παίξε. Στο 157, στο 157 πάει. Ο Ντουάρτε τρώει καλά, να πούμε, εντάξει. Και βγάλανε τον Άλκη Στέα εκεί με το. Τα είπε χθες. Σαν την Παναγιοταρία είναι ο Άλκη. Που έχει αυτό το ασπράδι μπροστά, ε. Βοητευτικό αυτό ο κρόκο το έβγαλε πάνω στο μαλλίνα μου. Τα ασπράδι. Είναι όμω μουσούδα που παίζει μπάλα γυναίκα μαζί του εύκολα. Δεν είναι σαν αυτό το πρωινό εδώ στο Σκάι. Δεν ξέρω με τον είδε και το μπαμπάτσικο. Όχι, ρε. Που σαν και εμένα στα κοιλάει τη Παρή. Χριστέα έχει πέρασει στι γυναίκε. Οπωσδήποτε να πούμε. Οπωσδήποτε. Σαν τεχνικό διευθυντή δεν τον βλέπω να. Όπα. Ναι, τον βλέπω να τον κατατροπώνουν οι ιερολοχίτες. Γιατί από ό,τι βλέπω εκεί πέρα, μόνο οι ιερολοχίτες κάνουν κριτική. Ναι. Δεν θα έχουμε κυνηγητά. Ξέρω εγώ, μήπως τους βάλουν πάλι σε κάνα πούλμαν και τους πιάσουν για να. Τίποτα. Όπως παλιά. Θυμάστε τι γίνει. Μια καρφωτή που είχε γίνει. Το 2002, το 2001, είχαν ένα ταξίδι οι ιερολοχίτες εκτός έδρας που φέτεψε στην Ξάνθη. Δεν θυμάμαι. Σταμάτησε η αστυνομία, περίεργος πώς. Ναι, αλλά η αστυνομία πήρε από τους σουπεράδες της εποχής. Δεν το πιστεύω, πέφτω από τα σύννεφα. Δεν το πιστεύω. Εσείς τι καλοί άνθρωποι στον Άρη. Έρπουσες φήμες αυτά, δεν βεβαιώνονται ποτέ. Το 2001 του σου παίρνει τηλέφωνο, λέει η αστυνομική διευθυντή, ήταν και Πασόκ τότε. Σούπερ 3 τότε Πασόκ, Σαουρή. Καιρό να είναι το Πασόκ. Ναι, αλλά στο Δήμο δουλεύαν όλοι. Του είπα ο Καραμαλής του και το διώξουν στον Θεό. Κοίταξε, τους έβαλε στο Δήμο ο Καραμαλής γιατί φοβόταν ότι να μην το βρίζουν κι αυτόν. Δεξιόδημος όμως. Ναι, κοίταξε, όταν βρίζεις, ναι. Κερδίζεις. Ορίστε. Ναι, κερδίζεις. Βρίζεις, κερδίζεις, ναι. Ναι, δώσε κανένα φράγκο το λιγούρι να πούμε, μην βρίζει. Α, στο ξεφωνητικό λες τώρα. Ναι. Όταν τον κρατήσουμε στο μούχι. Άμα γλύφει. Χωρίς να τον δώσει λεφτά, λέει γλύφει βλάκα, είναι γλύφει. Δηλαδή λες ότι όπου δεν βρίζουν τα παίρνουν. Γενικά τα παίρνουν, αλλά. Γενικά οι άνθρωποι έχουν ιδεολογίες. Όταν δεν πληρώνονται. Έχουν ιδεολογίες οι οποίες κοστίζουν κάποια λεφτά. Τώρα, αυτό που λέει ο κόκκινος ότι θα πρέπει να πληρώνει το ποσό. Δηλώνει ότι όσο πιο μεγάλο το ποσό είναι, τόσο πιο μεγάλο λαμόγιο είσαι. Δηλαδή, κομμουνιστής μέχρι να γίνει αφεντικό και άθος μέχρι να πέσει το αεροπλάνο. Ναι, κομμουνιστής αφεντικό είναι ό,τι χειρότερο αφεντικό μπορεί να κοιτάξει κανείς στην κοινωνία, ας πούμε, εκτός αν είναι η γυναίκα. Όπα. Προτιμάς, ας πούμε, κομμουνιστή αφεντικό ή γυναίκα δεξιά. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Προτιμάω κομμουνιστή αφεντικό. Ναι, γυναίκα βγάζει λίγο μια γυναίκα. Γυναίκα αφεντικό, ο Θεός να σε φυλάει, αν υπάρχει. Μακριά, ε. Μακριά. Ναι, τίποτα. Εγώ είχα και κομμουνιστή αφεντικό. Πού, στα χαλιά? Και η γυναίκα αφεντικό. Στα χαλιά, τι είχε άντρε. Άντρε αφεντικό, Αγιανό. Το Τζίκα. Καλό άνθρωπο. Ναι. Δεξιό. Δεξιό. Ζωή να έχει άνθρωπο. Ζωή να έχει άνθρωπο. Στα αγγλικά τι είχε? Γυναίκα. Κύριε με το φάκελο. Είχε και γυναίκα αφεντικό, ε. Βέβαια. Βγάζουν λίγο ψηλό, όχι κόμπι, βγάζουν μια ανασφάλεια γυναίκα αφεντικά. Τότε με κυνηγούσαν οι σουπεράδε το 2000-2001-1999 και ερχόταν ο πρώτο πόντο ο Πέρι έξω από την επιχείρηση.
Έμπαινε μέσα και έχουμε αλλάξει 6-7 καρέκλες στη γραμματεία. Γιατί? Δεν τις έσπαγε ο Πέρι. Κατουριόταν η γραμματεία από το φόβο της. Μπήκε ένας κιλομούρης, λέει. Ήταν φοβιστικός ο Πέρι, δηλαδή, άμα τον έβλεπες έτσι απότομα. Πώς έμοιαζε, λέω. Να, ένας λέει, να σαν το Σπύρο Καλογύρου στη Στεφανία, λέει, που βίαζε στο αναμορφωτήριο που ήταν. Καλά, λέω, ο Πέρι ήταν. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Πού είναι, λέγε! Λέγε! Μα δεν δουλεύει, δεν δουλεύει εδώ. Τα κάνω με λίμπα! Εδώ είχαν έρθει καμιά φορά. Μια και δυο. Αλλά να μπουν έτσι φορτσαριστεί μέσα και να σβήσει το πράγμα από εδώ πάνω. Είχε οικονόμα εποχή τότε, δεν μπαίνανε. Του είχαν δώσει και εκπομπή. Α, ναι, βέβαια. Και στου παοξίδε δώσαν εκπομπή, κλείφαν τον Πατατούδη. Έχουν γίνει τρομερά πράγματα το βιβλίο. Εγώ θα το γράψω και ελπίζω η καρδιά η δική μου. Μετά τα 65 το γράψει. Να μην είναι 25% λειτουργία σαν του Μητρούδη. Να έχει να δώσει ακόμα. Και σαν του Παπαγεωργόπουλου. Ναι, θα γράψω πολλά πράγματα. Έχω, ό,τι έχω περιουσία, αν έχω, θα μεταβάσω να είναι καλά το παιδάκι μου. Να τις κάνεις από νωρίς γιατί είναι δόλια μεταβίβαση. Ναι. Μετά μην έχουμε τίποτα άλλο. Ναι. Και μετά ας με κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα, και να γίνει κάτι, σαν να το βλέπω. Φίλε, άγγελε. Φίλε, μη με πει ο γιατρός. Μη με πει ο γιατρός. Ραπτόπουλε, έχεις κάνα 2 χρόνια ζωή. Ναι, μη με πει ο γιατρός. Πόσο χρόνο έχω. Πόσο χρόνο έχω. Θα τα κάνω μπάλα όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι δεν θα προλάβω να πεθάνω με βιολογικό θάνατο. Αγόρι μου. Αγόρι μου, κοίταξε να δεις. Θα πρέπει να μεταβιβάσεις όλη την περιουσία, ό,τι έχεις και δεν έχεις το παιδί. Γιατί έτσι τα πάρουν με τα θάνατο. Δεν θα η Ευγενούλα θα μείνει έτσι, θα μείνει η Ευγενούλα. Όχι, είμαστε σε φόρμα, οπότε περιμένουμε το βιβλίο. Πότε να το υπολογίσουμε. Μόλις ο Ογκολόγος βγάλει τη. Όχι, μακριά από Δράκουλες τώρα. Ναι, μακριά από Δράκουλες. Αν πιάσω τα 70. Αν πιάσω. Θα τα πιάσεις. Κάνεις καλή ζωή. Αφού τα πιάσω ο Μητρούδης, γιατί να μην τα πιάσω. Εγώ δεν ξέρω. Πήγατε όμως με τον κόκκινο στο Μητρούδη. Τα λες, Μητρούδη και ήταν και ένας καρδιολόγος. Λέει, κύριε Ραπτόπουλε, σας παρακαλώ. Λέω, τι είναι, ρε φίλε, γιατί είμαι ο καρδιολόγος του κυρίου Μητρούδη. Μην το ζωρίζετε, λέει πολύ και το συγχύζετε, λέει με την Παπίου κτλ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Παπίου, ήρθε στο Μητρούδη. Του είπα για τον Γκάλ, έδειξε στον Γκάλ κτλ. Κοιτούσαν κάτι τόσους μαζί νεόπτωχους 70 δεν έχω δει. Μαζεμένους να πούμε. Πασόκους είδες. Πασοκονεόφτωχους είδα. Αριστερούς καθόλου, αριστερούς. Αριστερούς στον Άρη, πού να βρεις ρε παιδί. Τι ήταν χουντική να πούμε. Πού να βρεις αριστερό στον Άρη. Στον Άρη και στην εκδήλωση του Μετρόπολης. Είδες έναν αριστερό, έναν κομμουνιστή. Όχι, δεν είναι, αφού αγαπάμε Νέα Δημοκρατία εδώ πέρα. Και τώρα που Αυγενάκης χτυπάει τον ΠΑΟΚ. Χτυπάει τον ΠΑΟΚ, μανούλα μου. Τώρα τι γίνεται, υπάρχει πόλεμο εσωτερικό, α πούμε. Βγαίνει ο Βραζιλιάνος, δεν ξέρει τι να λέει. Μανούλα μου, Νέα Δημοκρατία, Παραγία μου, μανούλα μου. Άγιε Χρυσοβαλάντη μου, μανούλα μου, να χαρώ εγώ. ΠΑΟΚ μα κυνηγάει ο Αυγενάκης, μανούλα μου, τι να κάνω. Να πα στον ψυχολόγο, ρε Βραζιλιάνη, να σε δίνουμε εκεί πέρα μαζί με του άλλου παοξίδε του Νέα Δημοκράτε. Τρυπήστε και τα αερόστατα του Μπούζε εκεί με κανένα σουρωτήρι να πούμε εκεί πέρα. Μακεδονία μου. Μακεδονία μου, μπράβο Θεσσαλονίκη μου. Δώστε μα κανένα φράγκο από τα Σκόπια, μανούλα μου να σα. Ναι. Πάμε να κάνω τα Σκόπια, βλέπω. Δώστε κανένα φράγκο στα Σκόπια, μανούλα μου. Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση στου υπευθύνου και του ραδιοφόρου μα. Του υπευθύνου του Ολυμπιακού Βόλου. Του υπευθύνου των άλλων ραδιοφόρων. Του υπευθύνου τη ΑΕΚ. Σαν να το βλέπω να έρχεται. Τώρα που πήρε ο Μπρουτόταυρος τη Fortnet, πώς τη λένε αυτή. Θα φύγουνε. Θα δεχτούμε διαφήμιση εμείς εδώ, πρώτον. Δεύτερον, τα άλλα ραδιόφωνα, οι Μακεδονομάχοι θα δεχτούν διαφήμιση. Μανούλα μου, κυρίες και κύριοι. Μανούλα μου, Θεσσαλονίκη μου, να χαρώ, μανούλα μου. Θα δεχτούμε, κύριε, μέσα. Θα δεχτούμε, ρε παιδάκι μου, διαφήμιση. Σαν τον ελληνικό χρυσό τότε που ο κόκκινος φώναζε, να πούμε ο καημένος. Θα την αγκαλιάσουμε τη διαφήμιση. Ελάτε κοντά μας και τα λοιπά. Γιατί αν πω εγώ κοτάρα τον Μπέο. Αν πω κοτάρα τον Μπέο και κοτάρα τον Μελισανίδη. Θα πρέπει να πει και κάποιον άλλον μετά. Θα πούμε και εμάς τους εαυτούς μας κοτάρες. Οπότε. Θα γίνει τρίλιζα να πούμε. Οπότε δεν μιλάω πολύ γιατί μπορεί να έρθει τον Πακίδο από πάνω και να πει μανούλα μου να χαρώ εγώ. Οπότε έχουμε φόρτερ διαφήμιση. Οπότε είμαστε ήρεμοι, ταπεινοί. Ταπεινοί άνθρωποι. Ταπεινοί πάντα με χαμηλά το βλέμμα. Δεν έχει χρώμα, πατρίδα. Ναι. Μανούλα μου Μακεδονία. Κάτι κουσκή. Μανούλα μου Μακεδονία μου. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία μου. Να είναι γερή, κάνουμε στα πρόμα. Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να χαρώ μανούλα μου εγώ. Έχει καλημέρε γρήγορα. Γρήγορα ο κόσμο, ο φίλο μα ο Μάριο πρωί-πρωί. Ποιο Μάριο. Ένας είναι ο Μάριος. Ναι. Πατογλάγνος. Ναι. Με τα σιδεράκια. Πατογλάγνος με τα σιδεράκια. Έχω πάθει σοκ με τα σιδεράκια. Και μας ακούνε και στα γυμναστήρια. Τώρα κάνουμε προπόνηση και μας ακούνε. Δεν γίνονται αυτά. Του ζηλεύω. Του ζηλεύεις τέτοια ώρα. Θα πάω βράδυ 9. Πρωινή προπόνηση καλύτερα δεν είναι, ξέρω εγώ. Πρωινή προπόνηση, πρωινό σεξ, όλα τα πρωινά είναι καλύτερα. Πρωινή δουλειά είναι καλύτερα. Και το στερεόν 220 τώρα, βάστα λίγο, κάπου όπα. Όχι, ρε, 900 είχα, 920. 920. 780 έχω τώρα. 780 έχει. 960 κάπου τόσο είχα 20 χρόνια. Πέφτα τα μαλλιά. Σαγοράκι δηλαδή.
Ο Τσαχουράκης 1200 έχει. Ο Γαλατήρης ο Τρυπάνης. Ο Τσαχουράκης. Πασαλόπηξη. Άστανε τώρα, ο Τσαχουράκης δεν πιάνεται. Ο Τσαχουράκης μπορεί να τρυπήσει τον πύργο του Άιφελ. Πλάκα κάνει. Τέλος πάντων, όταν πέφτανε τα μαλλιά μου, ψάχνανε οι γονείς μου να βρουν γιατί πέφτανε τα μαλλιά του παιδιού. 19-20 χρόνια. Και μου λέει μια γιατρός. Η γιατρός ήταν 35, από 19 χρόνια. Θα του κάνουμε, λέει, του παιδιού. Ναι. Το αγόρι, λέει, του κάνουμε μια αυτή τεστοστερόνη. Λέω, μητέρα, τι είναι αυτό, ρε. Έλα λίγο μέσα να σου πω τι. Κοιτούσε πλάγια τη γιατρό. Τι μαλάρι, τι μέσα. Τι μέσα. Χαστούκι, κασιδιάρι, μέλη. Καπλάκον. Πάμε, κάνουνε. Λέει, αυτό λέει είναι πίτα στην τεστοστερόνη. Γι' αυτό πέφτουν τα μαλλιά του. Έλα λίγο μέσα στη γιατρό. Μπε και εσύ λίγο μέσα να δοκιμάσει, να δει τι γίνεται. Είσαι γιατρό, εγώ. Γιατρό καλή. Βρε τα 19 και καλή να μην ήταν με πυροβολούσε κατά λοιπά. Γάιδαρο στην ανηφόρα, καλά. Ωραία τα 19. 19 χρονών. Καλά τώρα και 20 χρονών που παίζουν με το κομπιούτερ. Δεν έχει τώρα. Έχει και κάτι χαλαμπατσίμπαλα να πούμε. Οχτή χάπη στα 22 παίρνουν τώρα, να ξέρει. Αυτό είναι τρέλα τώρα, παράνοια. Στο γυμναστήριο βλέπω ένα γαϊδούρι, βάρει αυτά. Μου λέει αυτό που λέει. Έχω μια γκόμενα. Εντάξει, αυτή 30 χρόνια δεν θα έχει γκόμενα κτλ. Βγάζει από την τσάντα. Κοιτάει ένα χαπάκι, ένα χαπάκι σαν τα υπόθετα, μας βάζανε οι μάνες μας. Όπα, καλά του λέω, συγγνώμη, πίνεις χαπάκι 30 χρονών για να μην είσαι με τριών. Να σου κάτσω κανένα μπουνίδι, να σου φύγει, λέω, η μαγιά ρε, ένα βόδι μέχρι και πάνω. Τι σφίγγεις, τι κάνεις βάρη, τι τρέχεις, τι κάνεις, του λέω. Τι λέω, στέλνει άλλα από εδώ, του λέω. Τον όρμησες κανονικά, ε. Τι έτσι, μετά πεθαίνει 48 χρονών από έμφραγμα, λένε πως πέθανε. Λέει ξαφνικά. Ναι, δεν το περίμενε. Ο άλλος 55 χρονών. Έμφραγμα. Ναι, έμφραγμα, λέει, τι πήρες, τι έφαγες. Για χαπάκια, κουμπάρε. Κουμπάρε, πώ τα χαπάκια. Χαπάκι. Να θέλει ο 55 να κάνει τον 22χρονο, δεν γίνεται έτσι. Άμα θέλει ο 55 να κάνει τον 22χρονο, να ξέρει ότι μπορεί από το δωμάτιο να μην βγει. Όπα, ή να τον βγάλουνε. Ξέρει πόσε χείρε δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουν ή να βρίσουν στην κηδεία. Τον πιάνει με τη ρωσίδα στο κρεβάτι. Ελάτε να τον πάρετε στο αχέπα, πού τον βρήκατε. Άμα αφήσει καλή σύνταξη όμω. Κάτω από τη Μητροπόλεως τον βρήκαμε. Σε ένα Airbnb, σε ένα δωμάτιο. Κοντά στο αμερικάνικο προξενείο τον βρήκαμε. Στο τζακούσι μέσα. Κάτι μπομ κουρτίνες και γύρω γύρω. Δεν μπορούσε να κλείσει κάσα, λέει. Μετά. Αυτό. Ναι, αλλά αφήνουν συντάξεις καλές αυτή, να ξέρεις. Τρίχες. Τι τρίχες. Τι συντάξεις καλές. Η χείρα πρέπει 8 μήνες να περάσει για να τη δώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ τη σύνταξη. Μανούλα μου, 7 μήνες άμα περάσουν, μανούλα μου. Στην Ελλάδα, φίλε, άμα δεν κλέψεις, δεν έχει τώρα σύνταξη. Άμα είναι να κλέψεις, θα κλέψεις πολλά. Ό,τι μπορεί να κλέψει ο καθένας. Για λίγα τώρα δεν αξίζει να κάνεις. Τι να θες. Δηλαδή βλέπω κάτι, βγήκε ο άλλος ταμείο σε τράπεζα, έκλεψε 20 χιλιάρικα. Τι θα τα κάνεις 20 χιλιάρικα. Βλέπω προχθές ένα, δύο, τρεις μπάτσους είχαν σταματήσει ένα ντιλιβερά φουκαρά. Oh. Ναι. Πώς κάνει το λάθος ένας να με χαιρετήσει ο μπάτσος. Του λέω, εσείς σταματήσατε αυτόν τον ντιλιβερά. Λέει, ναι. Λέω, δηλαδή θα πάτε στο σπίτι και θα πείτε τη γυναίκα σας. Κάναμε τη δουλειά μας σήμερα. Κάναμε τη δουλειά μας σήμερα, σταματήσετε να γράψετε τον ντιλιβερά. Δεν είχε κράλος. Δεν πα στα διάλογα τα πρωί. Καλή προσέγγιση. Δεν πάτσε την Πέβερλι. Θα πα στον Πέβερλι Χίλ, θα σε πάρουν τώρα. Κάνε μα τη χάρη, να πούμε. Ναι, ναι. Θα σε πάρουν οι Ντάλτον για βοηθό του, λέω. Το φώναζα, μη φωνάζει, λέει, ακούει ο κόσμο. Το μεταξύ, διλιβεράδε, τι δουλειά κι αυτή. Ανασφάλιστη, τέτοια τρέχουν, κάνουν. Πρωί-πρωί, του διλιβεράδε γράφετε, επειδή δεν έχουν κράνο, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Πάνε το βράδυ στη Ροτόντα να δει ποιο τα πιάσει εκεί. Πάνε να ρίξει καμιά ματιά προ τα εκεί. Πού να πάει, ρε. Κάνει καλά κεφαλοκλείδωμα, κάνει Πακιστάνο, κάνει Σύριο. Κεφαλοκλείδωμα, σε κάνει καλά κεφαλοκλείδωμα. Πα και πιάζει τον Τιλιβερά. Σύριο γίνεται χαμό τώρα. Άμα ήμουν Τιλιβερά, θα την όμουν Πακιστανό, θα είχα βάλει και ένα μαντίλι. Τι, κανονικά. Αλλά με γράψε με, ρε, θα τον έλεγα. Υπό την έννοια ότι θα το συζητήσουμε λίγο. Με γράψε με του, ξύπνια. Έχει πραγματάκια. Ναι. Και μια και είπε τώρα για Συρίες και λοιπά. Ναι, ναι. Γίνεται κανονικά, έχει θέμα. Και μπήκε η Τουρκία, έχει φτάσει. Προχωράει, βομβαρδίζει Κούρδους ανηλαίως. Δεν πειράζει, αφού έχουμε την ευλογία του Αλφα Ρωμαίο. Καλός άνθρωπος ο Αλφα Ρωμαίο. Ο Αλφα Ρωμαίο ποιος είναι πάλι. Ο Βαρθολομαίο. Κάτσε ρε Κώστη, μισό λεπτό. Πολύ καλό, καλή θρησκεία μας είναι της αγάπης. Από τη μία. Είναι υπέρ του Ερντογάν, λέει. Ναι. Ο Αλφα Ρωμαίο. Πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, είναι υπέρ του Ερντογάν να διαλύσει, λέει, εκεί το. Που είναι η θρησκεία της αγάπης. Από τη μία στηρίζουμε τους Κούρδους μεν, οι οποίοι είναι ανάγχωμα στον Ερντογάν, και από την άλλη, άμα έχει 5 Κούρδους στον δρόμο, όταν κάνουν πορεία, πιάνουν και λένε οι εργόσκολοι κλείνουν για 5 δρόμους, 5 λεπτά το δρόμο, δεν έχουν δουλειές. Η θρησκεία μας είναι της αγάπης. Ποια αγάπη. Ο Βαρθολομαίος δικός μας, δεν είναι ο Αλφα Ρωμαίο. Ναι, ο Αλφα Ρωμαίος. Ο Αλφα Ρωμαίο είναι υπέρ του Ερντογάν.
Αυτό το γάνει. Φυσικές της αγάπης. Ναι, ναι, από αγάπη σφίζουμε. Δεν θέλω τέτοια αγάπη, θα πάω στην Τζόλωση καλύτερα. Στο Παπάφιο να πας να ρωτήσεις για αγάπη. Και τι αγάπη. Μη, θα περάσουμε την κόκκινη γραμμή για το άνθρωπο ο δικό μα. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Μητροπολίτη μα, καλό άνθρωπο. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Μισό άνθρωπο. Δεν μιλάτε τα μέσα μαζική επικοινωνία για βιασμό. Συμβαίνουν, λέει, αυτά τα πράγματα. Κάφερη ζωή. Καλοί άνθρωποι αυτοί. Εγώ του σέβομαι. Αυτοί οι μεγάλοι σταυροί, ξέρει. Εγώ άμα του δω θα του φιλήσω το χεράκι. Στα δάχτυλα, τα χοντρά. Ναι, εκεί, εκεί. Σαν τα δικά μου, τα χτυλάρε εδώ. Από τον ήχη και κάτω θα το φυλάω τα δάχτυλα. Είστε κάτω. Αυτό που γρατζουνάει, γιατί. Πλάτε. 9.55 γράφει, τα αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σα. Αποστολή στο 54.340. Μετρόπολη 9.55 στο Facebook. Τα λέμε και από εκεί για του φίλου που θέλουν να επικοινωνήσουμε την εκπομπή. Ενώ θέλω να σχολιάσουμε κάτι έτσι μεταξύ μα. Έχει ξεκινήσει η πολίτικη κουζίνα στο Λατεράσκοστη. Μιλάμε για μερακλείδικα πράγματα. Καλό φαγητό, υπέροχο. Κάποιες φορές δεν βρίσκουμε μόνο καλό φαγητό, βέβαια εκεί. Όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα έχει και πολίτικη κουζίνα. Δηλαδή αυθεντικές συνταγές που σα γυρίζονται χρόνια πίσω. Όταν τριγυρνούστε γύρω-γύρω από τη γιαγιά για να δείτε τι μαγείρευε, για να σα δώσει μια μπουκιά. Ζουβαρλάκια, πολίτικα, ντολμαδάκια, γιαλαντζή, τάς και μπαμ. Θα γίνουμε πασάτες υπερμέρακλοι. Μιλάμε για γεύμα σούπερ. Τρώσε τη γουστάρι και όσο γουστάρι και υπάρχει και κερασμένο ένα ποτήρι κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό. Καλυμμένα πράγματα. Λατερά καζίνο, Ρίτζενση όλο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Επειδή ξέρω ότι έχει εκεί γιαγιά Ζαμπέτα κλπ. Οι καλύτερες χείρες ήταν αυτές οι παλιές. Γιατί? Γιατί? Είχα το σύνδρομο της κατοχής. Α, δηλαδή, σε μπουκώνανε. Ναι, και τους άντρες τους. Ναι. Όταν βλέπανε αυτές κανένα χοντρό, σαν τον κόκκινο να πούμε κτλ. Έχει ευνατήσει λίγο. Ναι, περίμενε, από την κακία του. Λοιπόν, λέγανε αρχοντάνθρωπος. Ναι. Άμα βλέπαν κοιλιά κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μόλις αυτή η δεκαετία του 60 αρχίσανε και ας πούμε είχαν δουλειές και τέτοια, δεν είχε πόλεμους κτλ. Τους πλακώναν στα βούτυρα, τους πλακώναν στα σαλάμια, στα κασέρια. Χοληστερίνες 400. Λιτάκια ανατολίτικη ούτα και ψοφούσαν πριν τα 70. Εμφράγματα, εγκεφαλικά, όλα αυτά τα. Υποθυμίες, τέτοια. Καρκίνους τέτοια δεν είχε τόσο πολύ. Oh. Είχε καρδιαγκιακά. Τους φλωμώνανε. Με τα βούτυρα. Ναι, και όπως φαίνεται παλιά. Μετά δεν μπορούσαν να φάνε. Από τα χοληστερίνες και από αυτά. Είχαν το σύνδρομο της κατοχής. Με αυτά που περάσανε δύσκολα, ας πούμε και. Κοίταξε, εμάς μας μεγαλώσανε με σύνδρομα. Ναι. Το σύνδρομα της τουρκοκρατίας. 400 χρόνια σκλαβιάς. 3-5-2, μανούλα μου, να μην χάσουμε αλέφαντος. Μην πούν στις τρύπες οι εχθροί και μας δημιουργήσουν ρήγματα. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς μπροστά, θα βρούμε μια. Θα βρούμε μια άκρη. Κάπου θα χωθούμε. Θα χωθούμε μια αντεπίθεση, θα κάνουμε. Το τι κατάτια, Ρίκο. Το κάπου θα χωθούμε κι εμείς. Αυτό το κλείνομαι και φεύγω σε αντεπίθεση του αλέφαντου είναι σύνδρομο της κατοχής. Ναι. Βέβαια, πέρασε πίνα και ο Νίκος. Μας πιέζουν, μας κλείνουν, μας κλείνουν και κάποια στιγμή να βγούμε μπροστά. Αφού λέω όταν κοούτσαρα λέει την ομάδα, μπροστά όταν ήταν η ομάδα μου, εγώ κοιτούσα λέει πίσω, μη φάω την αντεπίθεση. Σωστός. Μπροστά κάτι θα βρω να κάνω. Σαν τον Ένινγκ. Ναι, λοιπόν. Πώς αυτή η χώρα θα κάνει σαν τον Ερντογκάν επίθεση να πούμε επίθεση. Και πλαγιοκόπηση και. Επίθεση προς τα πίσω. Είναι αντεπίθεση. Θα το βγάλω τον κόρο στην αντεπίθεση να πούμε. Και εμείς θα πάμε τώρα σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Όλα γίνονται απεριόριστα με το Wind One, γιατί εκτός από απεριόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ, μας προσφέρει και απεριόριστη ομιλία με όσα άτομα βρίσκονται στο ίδιο συνδυαστικό πακέτο. Και έτσι δεν φοβάσαι να χρεωθείς επιπλέον για να μιλήσεις στο πιο σημαντικό άτομο στη ζωή σου. Και τα προνόμια δεν σταματάνε εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρεις στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορείς να κερδίσεις. Χωρίσουμε, θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς θα σου φαινόταν αν έπαιρνε το smartphone που τόσο πολύ θέλεις εντελώς δωρεάν. Και ακόμη καλύτερα να μην σε νοιάζει αν χαλάσει. Το Wind One είναι εδώ για να σου λύσει τα χέρια μια για πάντα, καθώς σου δίνει δυνατότητα να επιλέξεις δωρεάν νέο smartphone με κάθε ανανέωση. Και το καλύτερο, αν χαλάσει, σου δίνουν για όσο χρειαστεί συσκευή αντικατάσταση για να μην μείνεις ποτέ χωρίς smartphone. Και τα προνόμια του Wind One δεν σταματάνε εδώ, καθώς με το νέο παιχνίδι που θα βρεις στις διαδραστικές οθόνες των καταστημάτων Wind, μπορεί να κερδίσεις μέχρι και ένα Peugeot 2008 και πολλά άλλα δώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάλεσε το 13800 και θα είσαι εσύ ο νικητής. Λοιπόν, ένα θέμα είναι ο Αλφα Ρωμαίο. Ναι. Με επιστολή στηρίζει τον Ερντογκάν στην εφημερίδα Χουριέτ. Χουριέτ. Ναι. Χουριέτ. Χουριέτ λέγανε οι Αριανοί, τα σπορ του Βορρά του Μπούζα. Θυμάσαι. Και λίγο. Και λίγο εδώ. Κακός. Κλόβολα και Ελλάδα. Η Εκκλησία προσεύχεται για την επιτυχία της επιχείρησης κλάδου Ελιάς, η οποία γίνεται. Κλάδος Ελέας, κλάδος Ελέας, των καλών φίλων μας Τούρκων. Παλιό, ο κλάδος Ελέας είναι παλιός, είναι η επιχείρηση είναι πηγή ελπίδας. Πηγή ελπίδας λέγεται. Πηγή ειρήνης, συγγνώμη. Σκοτώστε τους αλόφρενες, λέει. Τους αλόφρενες. Λέει ο Βαρθολομαίος, φά τους λάχανο. Όπα. Ναι, πάρ' τους τα κεφάλια, φίλε Ερντογκάν. Θρησκεία της αγάπης. Τι αγάπη αυτή η θρησκεία. Αντί να πει ειρήνη στον κόσμο, μη μαλώνετε. Έτσι λέγεται η επιχείρηση, πηγή ειρήνης. Πηγή ειρήνης λέγεται. Ναι, βέβαια. Αφού λέει φάτε τους λάχανο τους. Λάχανο τουρσί, όχι το απλό, το αυτό που τα αφήνει να πάρει λίγο. Καλοί άνθρωποι, καλοί άνθρωποι. Κοίτα, έτσι δίκαιο έχει ο Θανάσης. Όταν πεθάνουν πρώτα κάποιοι, μετά έχει ειρήνη, ρε Κωστή. Δηλαδή, τα θέλω τώρα δικά σα, χαριστήρια. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι πώς θα πούμε τον Βρίζα. Το Βρίζα είναι το επόμενο θέμα, πεθάνει στο γέλιο.
Για την Ξάνθη δεν βλέπω μετά. Θα σου πω, θα σου πω για την Ξάνθη. Να τα, όλα τα έχει σημειωμένα. Λοιπόν. Για τη Fortnite, 41 εκατομμυριάρε την πήρε ο Μαρινά Κάρο. Με κούρεμα. Με κούρεμα, αλλά κασέρ πρέπει να τα δώσει 41. Ερώτηση. Κασκαβάρ. Σε σταθμού τη Θεσσαλονίκη, εφημερίδε, πώ τα λένε τα άλλα. Ραδιόφωνα, site. Όλοι εμεί. Και λιμάνια, ναι, αδέρφια του πάνω. Εδώ όλοι εμεί. Ναι, ναι. Αν έρθει, α πούμε, η Fortnite. Τα θέλω. Τα θέλει. Στεγνά. Στεγνά, παλικαρίνε και αστρωτά. Δηλαδή θα μα τα δίνει ο Μαρινάκη με ένα λόγο. Σαν σκυλί. Σαν σκυλί. Θα πούμε ναι. Δηλαδή τι θα πει, όχι. Εδώ λέει, είπε όχι και λέει ναι ο Μπέο. Κωστή το κεφάλαιο, όπω λε και εσύ σωστά. Δεν έχει πατρίδα. Δεν έχει πατρίδα. Ναι. Να πέσει το μαρούλι. Άμα πέφτει το μαρούλι στρωτά και καλοσυνηθισμένα. Ναι, τελείωσε. Δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα, α πούμε. Τι θα κάνουμε. Υποτίθεται ότι λένε να φύγουν οι ομάδε από την Νόβα. Πώ θα φύγει μια ομάδα από την Νόβα. Εγώ δεν λέω. Εγώ λέω τα λεφτά τα θέλω. Ναι. Αλλά είπε, εγώ λέω θέλω να τα πάρω. Ναι. Ο άλλος όμως, ο Μαρινάκης, ο κύριος Μελισανίδης και ο κύριος Μπέος, δεν θα φύγω. Θα κάνουν δικό τους κανάλι. Ναι, αλλά δεν φύγανε. Πώς θα φύγουνε, Κώστα, αφού έχουν συμβόλαια υπογεγραμμένα. Στάσου ρε φίλε, γιατί το είπε όμως. Γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι κάνω έρωτα τη Μόνικα Μπελούτση, την κάνω. Θέλω να την κάνω. Άλλο. Θέλω να φύγω. Άλλο αυτό. Άλλο το θέλω να φύγω και άλλο το θέλω να φύγω. Ναι. Πού έπιασε δουλειά ο Βρίζας. Πού με πισκά με ζυνάδικο, γιατί πώς το λες, δηλαδή είναι. Πού έπιασε δουλειά ο Βρίζας. Τον πήρε ο Σαββίδης μαζί του, ο καλός αυτός ο άνθρωπος. Ο Άγιος. Άγιος. Άγιος αυτός άνθρωπος. Πρέπει να ανακοινηθεί σε Άγιο. Ζήκε μια κυρία χτες στην εκπομπή το μεσημέρι. Αριστερή. Η οποία τα είπε όλα με τον Ι και με το Σίγμα. Είμαι λέει αριστερή και στηρίζω το κεφάλαιο του κύριου Σαββίδη. Και καθηγήτρια. Καθηγήτρια κιόλας. Και τα έλεγε και ωραία, ωραία. Στήριζε το κεφαλαιούχο κύριο Σαββίδη. Δηλαδή πυροβόλησε τον κομμουνισμό. Σαν να πυροβολεί τα πόδια της δηλαδή. Παμ, παμ, παμ. Αυτό πυροβολήθηκε. Ναι, του πυροβολήθηκε. Δύο βόλια. Αυτό παμ, παμ. Αυτά πώς γίνονται. Κοίταξε τώρα. Το κεφάλαιο είτε είναι κόκκινο είτε είναι δεξιό. Βρίσκει τον τρόπο να σε εννοηθεί. Είναι κεφάλαιο. Βρίσκει τρόπο να σε γαλαντώσει, να σε κάνει. Μπράβο, να σε διαβρώσει ενδεχομένως για μια ψυχή. Ήταν εδώ πέρα κάτι κομμουνιστές. Εδώ, ναι. Χολύπτες και μη. Ναι. Μου λένε, καλά, τι αριστερή είναι αυτή λέει, που στηρίζει λέει, το Σαββίδι λέει, που είναι κεφαλαιούχος, να πούμε και τα λέει. Τι θέλετε, αριστερή. Ασχολείστε με καμία απεργία, μην ασχολείστε με εμάς. Αφήστε το Σαββίδι τώρα. Καθίστε καλά τώρα. Κάντε καμιά έτσι απεργιακή κινητοποίηση, να πούμε και εσείς. Ο Ιβάν, ο οποίος έκανε πρόταση στην Ξάνθη για το Pauk TV, όχι ακόμα. Θα δείχνει και Ξάνθη και το Pauk TV. Για το Βρίζα. Λοιπόν, από αύριο, από τη Δευτέρα, θα βρίσκεται στο κόκκινο σπίτι. Στο κόκκινο σπίτι. Αυτό που είναι εδώ στο κέντρο. Εδώ, στο κέντρο. Τι θα κάνει, θυρωρός. Όχι, θυρωρός. Κάτι σαν θυρωρός θα είναι. Και να πω ότι μεσολάβησε για αυτό το διορισμό. Ο Σαλπικίδης. Όχι. Θα μπορούσε να έχει μεσολαβήσει και ο Σαλπικίδης. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις, τις οποίες όταν έφυγε ο Ίβιτς από τον ΠΑΟΚ, φρόντισε να πήγε αυτές τις πολύ καλές σχέσεις που έχει ο κύριος Βρίζας με την κυρία Κονζάρεβα. Οπότε η κυρία Κονζάρεβα, αυτή η ισχυρή, η κυρία καλή, σιδηρά. Πάρα πολύ δυνατή που στηρίζει τα συμφέροντα του κυρίου Σαββίδη. Άλλους δύο να είχε σαν την Κονζάρεβα Σαββίδη, που ήταν, να ξέρανε μπάλα. Να ξέραν και μπάλα, ναι. Γιατί η Κονζάρεβα που δεν μπορεί να μην ξέρει. Γυναίκα πράγμα τώρα. Ναι. Μπορεί να ξέρει από το κόκκινο λίγο πιο πολύ. Δηλαδή τρομερό. Μανούλα μου. Θεσσαλονίκη μου, Θεσσαλονίκη μου, για Μακεδονία μου. Φόρθρε μου. Τον πήρε εκεί. Φόρθρε μου, φόρθρε μου. Μαρνάκι μου, 41 εκατομμυρίων. Νόβα μου, νόβα μου. Τον πήρε εκεί, δηλαδή. Τον πήρε εκεί, τον είπε το Σαββίδη Κοζάρο. Θα το πάρει αυτό το παιδί γιατί το συμπαθώ. Έτσι είπε. Και ποιο, αυτό είναι μια είδηση τη πλάκα. Όχι τη πλάκα, δείχνει κάτι. Ότι μπαίνει κάτω από την αγκαλιά του Σαββίδη ξανά ναι, ο Ζήσης. Αλλά ποιο θα είναι ο προϊστάμενο του γραφείου που θα εργάζεται ο κύριο Βρίζα. Ο Γεωργιάδης, ο Γουχού. Όχι, ο Γεωργιάδης είναι φίλο του Ζαγοράκη, τον πέρα να πει. Υπεύθυνο ο Καδημαριώτη και τα λοιπά. 4.000, 5.000 να κάνει αυτή τη δουλειά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, να είναι καλά. Γερό να είναι. Πάρα πολύ καλά. Να είναι γερό. Να είναι γερό. Ιδιωτό να φτιάξει τα παιδάκια εκεί πέρα. Μανούλα μου. Ποιο θα είναι στο Βρίζα υπεύθυνο. Ο Διαμαντόπουλο που διώξαν από τον Άρη. Σ' άρεσε αυτή η είδηση. Έπεσε ξερό, ε. Ποιο ήρθε. Τι σε νοιάζει εσένα. Ποιο ήρθε. Η κυρία Γκονζάρεβα πιάνει το Σαββίδι. Του λέει Ιβάν, έχουμε ένα καλό παιδί. Το κατατρέχουν, το κάνουν μηνύσει. Ασπρίσαν τα μουσια του, ασπρίσαν τα μαλλιά του. Γοητευτικό παιδί. Ναι, καλό παιδί. Αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο. Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να το βοηθήσουμε. Ο Ιβάν είναι ανοιχτός άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Δηλαδή και στον εχθρό του ακόμα θα πει δεν πειράζει. Το είχε δείξει και όταν ανέλαβε μετά το Ζαγοράκη τη διοίκηση που είχαν κάτι θεματάκι και τα τακτοποίησε όλα. Τακτοποίησε, του έκλεισε κάτι τρύπες. Ναι, γερό να είναι. Είτε εκεί στην παραλιακή κάτι τύπη να πούμε. Ναι, με ονόματα. Τροποντίνα. Χοντρή ψηλή άνθρωπη. Αγουάρι μου, δεν χρειάζεται άλλε με ονόματα. Θα αφήνει υπονοούμενα, βρε αγουάρι μου. Εγώ θα σταμάθω. Μεγάλωσε πια γέρο. Το 8.000 έσμε, εγώ θα στα λέω. Λοιπόν.
Γελάς. Αγγελάρες. Και ποιος είναι ο Ντίνος Διαμαντόπουλος που κολλάει εκεί? Ο Διαμαντόπουλος, τον πήρε ο Σαββίδης εκεί. Είναι τόσο καλός άνθρωπος που λέει Βρίζας. Ο άνθρωπος ξέπεσε λίγο, ας πούμε, είχε θέματα. Ωραία, τον πάρουμε. Γιατί με τον Μπεκοζάρμα που είναι ειδική. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος μου στα κομμάτια τα λογιστικά και αυτά με προστατεύει. Ναι, ο Ντίνος πώς βρέθηκε. Ο Ντίνος εκεί βρέθηκε, να ρωτήσει τον φίλο στον Καρυπίδη. Πώς βρέθηκε ο Ντίνος εκεί πέρα. Ο Φάδωρος. Και έχει και ωραία μπαράκια εκεί και ωραία ποτά πιο κάτω. Όχι, έχει κάτι με ζεδάκια, χοντρά, κάτι κοτοπουλάκια πανέ. Μόλις σχολάζει δηλαδή από εκεί καθαρά ποτά έχει να πιει. Ζάχαρη ψηλή είναι και Διαμαντόπουλος είναι καλός άνθρωπος και καλός επαγγελματίας, συγγνώμη. Είναι καλός. Αλλά εκεί ο δρόμος κάτω οδηγήθηκε στην παραλιακή. Σε βοήθησε και πάρα πολύ. Φέρνει και Όλυμπος. Βλέπει όλο αέρα, θα μένει καθαρό η ατμόσφαιρα. Ναι. Βέβαια δεν μπορείς να δεις δεδομένου ότι θα βλέπει μπροστά τα φαντάσματα του προγραμματισμού που έκανε. Δεν πειράζει. Πώς την πειράζει. Δεν πειράζει. Μόνο μας όλα τα πειράζει. Έξι δεκάρια στον Άρη και κανένας δεν είναι εξτρέμ. Δεν χρειάζεται. Πολύ καλή προσέγγιση. Προγραμματισμός, ναι. Πολύ καλή. Ο Αλκιστέας εχθές τι έλεγε δεν ξέρω. Ναι, τους φέρθηκε με τον γάτι του. Όπως έλεγε και ο Μάστρος που τράγω. Κύριος Χαριστέας έριξε χρυσόσκονη επάνω στα προβλήματα του Άρη. Πασπάλησε. Ναι, έχει αυτή η χρυσόσκονη, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ρηχθεί επάνω στο κεφάλι του κυρίου Χαριστέα. Τέλος πάντων. Ξέρεις τι ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή ο Χαριστέας? Είναι ο μοναδικός αρμός ανάμεσα στα πλακάκια που ονομάζονται Άρης. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Χαριστέας τώρα, ναι, θα γινόταν στην ομάδα αναστάτωση. Κοίτα, εγώ το Χαριστέα, επειδή είναι το παιδί. Είναι τίμιος πρώτον είναι και τίμιος. Είναι σοβαρός στη δουλειά του, αυτό που προσπαθεί να κάνει. Δεν έχει ανάγκη από χρήματα για την τοποθέτηση. Είναι ξύπνιος. Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι που πέρασαν από τον Άρη τα τελευταία χρόνια ποιοι είναι? Ο Χαριστέας είναι ο Έλλας και άλλος ποιος είναι? Ο Κουγκουλιάς, ρε φίλε. Ναι. Ο Κουγκουλιάς χωρίς να παίξει. Τον Κουγκουλιά τον συνδυάζω με τον προπονητή του Άρη τον Παντελίδη. Χωρίς να παίξουν μεγάλη μπάλα να πάρουν πολλά λεφτά. Βάλα τα λεφτά και τους επιχειρήσεις οι οποίες γεννάνε. Δεν τα φάγα σουβλάκια και σουτζουκάκια στον καρά. Και να ζητάνε δανεικά μετά και αγύριστα. Τέλος πάντων. Το Πασχάλη το Ζάχαρη. Ναι, από τον Πασχάλη το Ζάχαρη ξόδεψα 3.000 λουλούδια, χρέωσε με τα 1.000. Με έτσι διασκεδάζω και εγώ. Πάω από τα μνήματα εκεί, παίρνω τα λουλούδια από τους τάβους. Με τις κορδέλες μαζί. Τα μπουζούκια και τα πετάω στην κόμενα. Είστε καλά, ρε. Νέο Έλληνες, νέο αυτοκυβαλκάνι να πούμε πρωί-πρωί. Κάνουν αυτό το λάθος με τους φεριστές. Δεν τους μένουν στο τέλος τίποτα. Μηδέν. Ξέρεις ποιος είναι θεός δηλαδή, που δεν χαρίζει ευρώ? Χριστοδουλόπουλος. Καλά κάνει. Το Δουλόπουλος δεν του ξεσφίγγει ευρώ. Κοίτα, ήθιστε να έχουν ένα περιβάλλον οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Μόλις σε δουν ότι κάνεις ξέρω εγώ όνομα, έρχονται από πίσω αυλικοί. Λέγε και να τα κόβουν. Να αρπάζουν. Και χράτσα χρούτσα με τη μασελίτσα κτλ. Οπότε το άλλο κομμάτι είναι η Ξάνθη. Και ο Κουγκουλιάς. Ο Κουγκουλιάς είναι πανέξυπνος. Πιο έξυπνος από τον Χαριστέα, γιατί έβγαλε και λίγα αυτός. Χαριστέα. Λίγα. Κουγκουλιάς τι έβγαλε. Β' Εθνική στον Άρη. Ξέρεις τι μου έλεγε ένας στον Άρη που έπαιζε? Λέει, εγώ έπαιζα 6 χρόνια στον Άρη, λέει, και είχα το μισθό μου μόνο. Δεν είχαμε, λέει, δεκαετία του 80. Α, τότε, 90. Ναι, εντάξει, ναι. Λογικό. Κάτι παράγοντες και τα λοιπά. Πάντως, και μας βρίζανε κιόλας, λέει. Άμα δεν παίζαμε καλά, μας βρίζανε, λέει κιόλας. Είπε πράγματα ο Χαριστέας που ναι. Αξίζουν ότι θα φέρουμε τον Έννη, καλά δεν θα έχει βοηθούς και τέτοια μαζί τους, τρίτια μύτια κλπ. Play out θα παίξει ούτως ή άλλως. Κάτσε ρε Κωστή, πώς θα παίξει? Επίσης, δεν γίνεται να πάρεις μια ομάδα. Θα έχει το Βαρδάκι τον Άννη. Το γυάλεμα. Και δύο σερβιτόρους θα στείλει ο Βαρδάκης. Για μασέρ. Για μασέρ. Και τα δάχτυλα του σερβιτόρου και στην περιάνια και χοντρά, χοντρά σαν του κλαδά. Και του Βαρδάκη τα δάχτυλα είναι χοντρά, μπορεί να τον πάρω εκεί. Φαντάζεσαι το Βαρδάκη στον Άρη. Μπορώ το ζήσω. Μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Θα το ζήσω αυτό, μπορώ και μετά να είμαι ήρεμος για μια ζωή μετά. Κοίταξε, εμένα ο ανιψιός μου είναι πάρα πολύ καλός γυμναστής, είναι αποκατάστασης. Έχει δουλέψει σε πάρα πολλές ομάδες και να τεφίσει 7 ώρα από το όπουλο. Γιατί το παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Το είπε και στον Κόκκινο. Το είπε. Πολύ καλό γυμναστής. Δε Κόκκινο, δεν γυμνάστηκε στη ζωή. Πού ξέρεις εσύ από γυμναστές? Πού ξέρεις εσύ από προπονητές? Αυτός είναι καλός εστιατόρας. Αυτό είναι το δεύτερο. Καλός προμηθευτής κρεάτων. Σωστό. Καλός κρεοπόλης από το Μουχάλη. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι, στο Μουχάλη βεβαίως. Μουχάλης, ναι. Και το καλύτερο ρεπορτάζ παίρνεις από το Μουχάλη, έχω καταλάβει τι γίνεται. Ναι, βέβαια. Και από ένα σερβιτόρο μου έχουν πει σε ξενοδοχείο έχεις αρχίσει και έχεις ενημέρωση. Ναι. Και, αυτή... και το Ξάνθη Άρης που αυτό μπορεί να πει διπλό. Όπα. Ναι. Όπα. Με τι όπα, όπα. Δεν δίνουν εισιτήριο ΠΑΟΚ στον Άρη. Να το δείξει το ΠΑΟΚ TV. Γιατί δεν το πάρει το ΠΑΟΚ TV και αυτό. Και την Ξάνθη. Τι. Αυτό το μάθει το ΠΑΟΚ TV. Εσείς γελάτε. Αυτό το μάθει. Μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα, φίλε. Θα σου πω γιατί. Ναι. Πες ότι ο Άρης κάνει διπλό. Ναι. Και η Ξάνθη δεν πάει πολύ καλά και ανεβαίνει ο Άρης. Και μπαίνει ο Άρης στην Εξάδα. Ναι. Και μένει έξω η Ξάνθη. Μπράβο. Παίζει Άρης Ολυμπιακός 0-2. Ναι. Και Άρης ΠΑΟΚ 2-1 ή 1-1. Ναι, 1-1. Εντάξει. Μπορεί αυτοί οι δύο βαθμοί να δώσουν το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Αντίθετα. Πάει η Ξάνθη, ρίχνει μια τριάνα τον Άρη. Όπα, χοντρό. Βγαίνει ο Άρης έξω με αυτή την ήττα, βγαίνει έξω από την Εξάδα. Πάει, τελείωσε. Δεν έχει και πολλά μάτς. Τελειώνει.
Παίζει Ξάνθη ΠΑΟΚ 0-2 και Ξάνθη Ολυμπιακός 1-1. Για δύο βαθμούς μπορεί να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύεις ότι το Ξάνθη Ολυμπιακός μπορεί να γίνει 1-1. Άρα, βέβαια. Γιατί άμα παίξει τα ίξια η Ξάνθη τον Ολυμπιακό, σιγά την Μπαρσελόνα. Τι Ολυμπιακός, και σιγά τον ΠΑΟΚ. Μπαρσελόνα είναι. Μπορεί να τον κόψει βαθμούς. Εδώ είναι οι 80 ομάδες στην Ευρώπη. Λες ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και λέει τι είναι αυτό. Τι ατό. ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, τι ατό. Τι ατό, ρε. ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, τι ατό. Λοιπόν, οπότε παίζονται και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Παίζονται. Άρα μπορεί άμα τους κοντράρεις και λίγο διαιτητής να βάλει το χεράκι, μπορεί να τους κόψεις άνετα βάθμια. Α, έχει και φουρφούρ δηλαδή. Θα έχει φουρφούρι. Φουρφούρια, Μανούλα μου, φουρφούρια. Μέχρι στιγμής πάντως η Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω να δίνει φουρφούρι στον Ολυμπιακό. Όχι, δεν έχει δώσει. Μία ή άλλη είναι μόνο η διαιτησία. Ένα του Μπαράλες ήταν, τίποτα άλλο. Δεν έχει. Ένα του Μπαράλες και ένα γκολ φάουλ του Πάουκ με τον Πανιόνι. Και εδώ η σφαγή που έγινε στο Χαριλάου. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο είναι 3 Μάρτ που είναι σφαγή. Εκτός ότι ο Άρης δεν έπαιξε όπως έπρεπε. Για μένα δηλαδή δεν ήταν ικανοποιητικός. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο είναι 3 Μάρτ που δεν τα δίνει. Δηλαδή μπαμ κάνει. Και θα έπρεπε και ο Καρυπίδης να βγάλει κάτι, να πει κάτι. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος να βγει, να πει ο Καρυπίδης ότι μας κυνηγάτε. Τον ΠΑΟΚ τον πάει καλά, η διαιτησία δεν έχει ούτε θέματα. Το πάει, μια χαρά τον πάει. Λάω τον πάει. Τώρα διαμαρτία για το δεύτερο γκολ με την ΑΕΚ. Εντάξει, μπορεί να το πεις γιατί δεν γύρισε στο βάρ, κύριε Σιδηρόπουλο, γιατί φοβήθηκε εκεί τα παιδιά που πάνε στο σχολείο. Στην Τρίπολη όμως, ο Μάτος, φλουπ, δεν έχει. Οπότε μην μιλάει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής οι διαιτητές σε γενικές γραμμές. Στο κομμάτι διαιτησίας. Δεν πήρε κανένας παραπάνω ή λιγότερα. Σποράκια γίνεις. Φυστή και Αγίνη πήραν και οι δύο. Ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Εντάξει τώρα. Η ΑΕΚ πήρε. Η ΑΕΚ τι πήρε. Δεν πήρε και η ΑΕΚ. Θυμάμαι 2-3 μάτς. Ένα με τον ΠΑΟΚ. Αυτό που υποτίθεται το δεύτερο γκολ. Και ένα ακόμα με τη Λαμία. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Πήρε και αυτή τη σφυρίγματα. Στη Λάρισα. Α, στη, άνε, στη Λάρισα. Δεν πήρε η Λάρισα. Και οι τρεις πήραν. Που δεν δίνει το πέναλτι στη Λάρισα. Άιντε τώρα. Άιντε τώρα. Τον Κούγια τον αγαπά. Το στηρίζει. Πες του να κάνει το γήπεδο. Μέσω σε μια φορά. Είναι για να βοσκάνει εκεί πέρα πλέον. Μέσω σε μια φορά με μια συμβουλή το 2005 σε ένα ξυλοδαρμό. Μέσο. Σε έσωσε. Ναι. Μέσο. Αυτό ή ο Γρόλιο. Και ο Γρόλιο έχει μαζί με τον Γρόλιο. Ναι. Ο Γρόλιο βρήκε ένα σκαλοπάτι παράνομο στο εστιατόριο που έγινε το επεισόδιο. Αυτό το σκαλοπάτι είναι παράνομο. Πήγαμε εκεί με μια καμπαρτίνα ο Γρόλιο. Μπαίνουμε μέσα στην καταχνιά. Μα βλέπουν εκεί οι τύποι. Θα μόνε, α πούμε, ναι. Ναι, ναι, ύποπτα κτλ. Τι έγινε, τι είδε. Αυτό το σκαλοπάτι πολεοδομικό είναι παράνομο. Λέω βρήκε κουσούρι, τώρα καλά μπήκαμε μέσα. Σμαγκώσαμε. Του σμαγκώσαμε τώρα με το σκαλοπάτι. Το πολεοδομικό τώρα. Το γλιτώσαμε το χρόνιο. Και ο άλλο μα έβγαλε. Τι είχαμε έγκυες γυναίκες. Τι είχαν 6-7 παιδιά η καθεμία μέσα. Και ότι με το επεισόδιο που έγινε σκοτώθηκαν τα παιδιά. Και λέω πώ θα το πούμε. Πώ θα είναι ηλίθι. Άκου τώρα κούγια. Πώ θα το πείτε ηλίθι. Θα βρείτε ένα γιατρό λιγούρι. Θα του δώσετε 2-3 εκατοστάρικα και πέρα λέει, να γράψει ότι σκοτωθήκαν τα παιδιά. Τι είναι χυμισμένοι λέει. Παπ, τελειώσαμε. Με ρωτάτε βρε ηλίθι στην ελληνική κοινωνία λέει. Τι άσχετη, θα κάνει. Άσχετη, άσχετη. Ανόητη ποταπή. Πάντω αύριο έχει και τη φρίκη σου που δεν την αγαπά καθόλου. Τι είναι αυτό. Ελλάδα, Ιταλία. Μπορεί να φάνε 6 γκολ να γουστάρω. 6 είναι λίγα. Πώς γουστάρω να φάνε 56 γκολ. Σέντερ μπακ το Κουρμπέλι έχει. Σκεφτόταν να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ρε Κουρμπέλι είναι. Ο οποίος λέει είναι, το σκέφτομαι για τον ΠΑΟΚ. Σαν να λέω κόκκινος ότι στο CNN σκέφτομαι να πάω. Ο Λάρι Κίνγκ ίσως να μην είναι. Γιατί μπορεί. Με κοίταξε στραβά ο Λάρι Κίνγκ. Δεν πειράζει ρε κόκκινε. CNN είναι. Με κοίταξε στο βράδυ ο Λάρι Κίνγκ. Βρε πάνε, βρε. Βρε πάνε και σε κοιτάξει ο Λάρι Κίνγκ στραβά. Διαβαστή, σε δύο διαγώνια σε δει. Δεν είπε το όνομά μου ότι ακολουθεί ο επόμενο. Δεν πειράζει, ρε κοκκινέ. Λάρι Κίνγκ. Έγινε να σα ερμάσει με τον Νίκο και λίγο τον κόντρα, ρε. Χωρί λόγο, εντάξει, να μην αυτά γίνονται. Σε αυτά τα κάνουν οι γκόμενε στη ρημινόπαυση. Όπα. Ναι, μόλι του πιάσει τρέλα. Αρχίζουν και του πειράζουν όλα. Οι ορμόνε τρελαίνονται εκεί. Πέφτουν όλα προς τα κάτω, ξέρω εγώ. Τρελέ, 47-48, πάει η γυναίκα. Καθάρισε να πούμε. Τελειώσαμε. Τελείωσε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Φυλάκια, φυλάκια. Έρημο Σαχάρα, στεγνά όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, τι. Εφρικτή. Εφρικτή, ναι. Έτσι κάνουν οι γκόμενες. Δεν είπε το όνομά μου ότι ακολουθώ εγώ. Σόπαρε, μεγάλο αυτό. Κάτσε καλά, ρε του λέω. Μην θυμώνει να πούμε με αυτά τα πράγματα. Δεν θύμωσα. Παρεξηγήθηκε. Δεν παρεξηγήθηκα. Ή θύμωσε ή παρεξηγήθηκε. Ξέρουμε τι γίνεται. Καλημέρα σα, λέει ο φίλο Βασίλη. Και σαρώ μετά το δίδυμο Βιερίνε Γιαννούλη. Γιαννούλη, ο Βιερίνε, ο οποίο μπήκε χθε αριστερό εξτρέμ. Την ΚΑΠΑ 19. Είναι μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει θέμα. Είναι μεγάλο ερώτημα γιατί τι γίνεται. Όταν πα και χωρί τραυματισμό στα 33-34, ό,τι και εκρηκτικό να είσαι, χάνει λίγο. Χάνει σίγουρα τι λίγο. Τώρα, αν κατορθώσει να δέσει αυτό το δίδυμο, ο Γιαννούλη είναι καλά, πατάει καλά. Ο Γιαννούλη είναι ο πιο φορμαρισμένο αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ, νομίζω. Είναι πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ καλά. Λίγο να δυναμώσει ακόμα καλύτερα θα είναι. Του λέω πάλι και α είναι στα καλά. Ναι. Και τυχωθεί ο Βιερίνη αμέσα.
και σε, κάνει αυτά που έκανε όταν ήταν εδώ, δηλαδή. Πέρσι αυτό που έκανε. Τρίπλερνε, ναι, ναι, ναι. Δεξί μπακ, δεξί στόπερ. Σουτ μέσα απόσταση. Προλάβαινε και τον χαφ που έκλεινε και σούτερνε στην κάτω γωνία και τα πέταγε. Εάν το κάνει αυτό, είναι. Μπορεί να αλλάξει την μπαλά, τη ζυγαριά για τον μετά πρέπει να φάνε έναν εκ των Μπίσεσβαρ ή Πέλκα. Γιατί ο Μπίσεσβαρ έπαιζε εκεί, άρα ή θα πάει τον Μπίσεσβαρ στα δεκάρια ή θα έχει δεύτερο κρυφό, δεύτερο φόρ, τον Πέλκα. Θα φαγωθεί δηλαδή ο Πέλκα με τον Μπίσεσβαρ. Δηλαδή αυτό τώρα που ακούει ο Πέλκα με τον Μπίσεσβαρ τώρα, τι κάνει ο Βιερίνη αριστερά, του πιάνει μια φαγούρα. Έχουν μια ανοιχτή αιμορροίδα λίγο σφιχτή να πούμε, σαν σταλαχτήτη να πούμε. Από το σφύλλο του Διρού γίνεται η αιμορροίδα. Πώ θα γίνει. Από του Διρού, ε! Ναι. Έχει πάει στο σφύλλο του Διρού. Έχω πάει, ναι. Ωραία εμπειρία. Του 76-7 χρονών. Α, δεν θυμάστε τίποτα. Θυμάμαι. Όντως. Θυμάμαι πώς δεν. Και τον πύργο της Ηλίας θυμάμαι και το Άνω Στρέφη θυμάμαι. Και τη Ζάκυνθο θυμάμαι που ήταν ο Άγιος. Τον πύργο της Ηλίας εκεί είναι περίεργο. Λιώναν τα παπούτσια του Άγιου. Λιώνανε. Πήγε να κάνει αγαθοεργίες και άλλα λέει αφού κάνει ο Άγιος. Θα βγάλανε για προσκύνημα αυτά. Θα κάνετε κι εσείς αγαθοεργίες στην εκκλησία μας. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Το βγάλανε για προσκύνημα τα καρύδια να πούμε που έτρωγε δηλαδή σε παρακαλώ. Τώρα η Παναγία σου μελά εδώ τώρα. Ήρθε. Να προσκυνήσει την Παναγία σου. Να προσκυνήσει καλά κανένα. Δεν μπορώ τις υπερβολές. Δεν μπορώ τις υπερβολές. Δεν τις μπορώ. Εντάξει. Είναι ειδωλολατρικό. Σέβομαι την πίστη του άλλου αλλά δεν μπορώ τις υπερβολές. Εντάξει. Είναι ειδωλολατρικό αλλά έχει οικονόμα. Πώς θα γίνει. Έχει λεφτά. Κοντρό. Κάτσε γιατί. Κάτσε πώς θα βγάλει. Μπίζνα. Τι είναι. Αυτό να μου πει. Βέβαια έχω να σε πω και κάπου αλλού. Ναι. Για να πάμε σε κάτι λίγο πιο πρωτότυπο. Ναι. Πες πως έχεις μια δεκάδα από καλλιτέχνες Έλληνες. Ποιον θα έβαζε δεκάρι. Θα σου πω εγώ, θα έβαζα τον Πλούταρχο Κωστή. Το παλικάρι βγάζει ψηλές ακριβίας, δεν χάνει τόνο στη φωνή του. Παίζει με σιγουριά, έχει δυνατή κερκίδα και σε κάθε παράσταση σκοράρει. Όπου και να τον δεις το ταλέντο σε μαγεύει έτσι όπως κάνει ήδη στη Θεσσαλονίκη από τις 4 του Οκτώβρη, όπου το καλύτερο δεκάρι της ελληνικής μουσικής σκηνής έχει ανέβει για λίγες μόνο παραστάσεις. Μαζί του είναι και ο Γιώργος Κακοσέος, ο γιος του, υπέροχη φωνή. Έτσι είναι πάντα, το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει και επίσης μαζί τους και η Αφροδίτη Χατζημινά. Η εισιτήρια βρίσκεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, στα καταστήματα Public και στο ticketservice.gr. Στιγμές με τον Γιάννη Πλούταρχο κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Βεργίνα Θέατρο από 4 του Οκτώβρη, όποτε και ξεκίνησαν. Έχεις μια καλησπέρα από το, καλημέρα μάλλον από το φίλο του Δημήτρη. Κοσκοσέως. Ναι, Κακοσέως. Κακοσέως, ο γιος του. Ναι, γιατί δεν λέει και τον Πλούταρχο Κακοσέο. Να είναι δύο Κακοσέοι. Γιατί τον Πάριο, γιατί τον λένε Πάριο, δεν τον είναι Παρθακούρη. Λοιπόν, όταν πήγα στο Art. Ναι. Εκεί που μιλούσα, ξέρω εγώ, έρχεται μια κοντή από πίσω. Όπα. Μια κοντή, κοντή. Πέσιμο. Το λες και πέσιμο. Λέω, ποια είναι αυτή. Ήρθε εκεί με γαργάλε, ξέρω εγώ. Oh. Με χτυπούσε, ξέρω εγώ. Με έκανε αστιάκι. Ατριβώσα το. Ναι. Λιγουλάκι. Κάνει εκπομπή, λέει αυτή εδώ πέρα η κοπέλα. Ποια είναι αυτή η κοπέλα. Λέει, Βαρθακούρη λέγεται. Τι Βαρθακούρη. Είναι, λέει, η νύφη του Πάριου. Γιατί λέω. Πες τον άντρα σου. Ότι αν τον παπά του τον λένε Πάριο. Και το γιο Βαρθακούρη. Το γιο του λένε Βαρθακούρη. Δηλαδή το βάζεις να πούμε στο υπόγειο να μαζεύει ντομάτες. Ενώ ο άλλος είναι πάνω στο ρετυρέ. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή γιατί το λέει. Για ποιο λόγο να το θάψεις τον άνθρωπο. Δηλαδή να δω ανταγωνιστικά ας πούμε ένα συνάδελφο. Ωραία. Το γιο μου να το δω ανταγωνιστικά. Τι λέω. Με κοιτούσε έτσι η κοπέλα. Και λέει τι. Λέει συγγνώμη λέω. Εσύ τώρα άμα ο Βαρθακούρης. Δεν ήταν ο Βαρθακούρης. Και ήταν λέω ξέρω εγώ. Ο Σαρόπουλος. Φορτηγατζής ας πούμε. Μπράβο, σε λέγαν Βαρθακούρη, ένα διαζύγιο λέω, δεν του δίνες. Στο κεφάλι. Δεν μιλάει η κοπέλα, μεν. Α την κοπέλα εσύ, κύριε μου λένε. Α το κορίτσι. Α την τρελώσει, ρε μου λέει. Πάκου λέω Βαρθακούρη. Εμένα με λέγαν Βαρθακούρη. Τι Βαρθακούρη. Θα το έκανα Μαρθακούρη, ξέρω κάτι άλλο. Μα είναι δυνατόν να σε λένε Βαρθακούρη και να κάνει τον καλλιτέχνη. Κοκοσέο λέει άλλο. Πάμε σε διάλειμμα. Κοκοσέο και κολοσέο, ρε τρελίστε. Επιστρέφω και νομίζω ότι δεν θα χάσουμε ευκαιρία ούτε εγώ, μα ούτε και ο Κωστής, να διεκδικήσουμε ένα γρήγορο έτσι πεζό. Κωστή, πώς είσαι, σε καλή κατάσταση, έτσι. Πεζό, τι, πεζό. Έχει μηνυματάκι ο κόσμο. Κάνει... Πεζό. Πεζό 2008 εδώ, μέσω τη Wind One. Αμάξι. Βέβαια. Ναι. Προλαβαίνουμε να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια και να προχωρήσουμε. Ναι, διάβασε. Λοιπόν, να δώσουμε την. Καλημέρα μας στη Λάρισα που μας ακούνε. Στη Λάρισα. Ναι, πάλι για φαγητό λέει, λέτε με τον Κωστή θα μας τρελάνετε. Καλημέρα. Στο μάτι λέει, μας έχουν βάλει μια φορά λέει, δεν έρχονται. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ανέστη δίνει την καλημέρα του. Η Μελίνα επίσης. Καλημέρα, γίγαντες. Γίγαντες, ωραία πρωινή. Δεν ξέρω αν έχει πάει πρόσφατα. Καλημέρα, Απόστολος. Για ρώτα τώρα από το απόλυτε επενδύσει που είπε η καθηγήτρια ότι έχει κάνει ο Σαββίδης. Ποια είναι η πιο κερδοφόρα, θεωρεί. Ποια είναι η πιο κερδοφόρα. Ναι. Ποια είναι η πιο κερδοφόρα επιχείρηση. Ναι. Κερδοφόρα, κερδοφόρα, κερδοφόρα. Καμία. Μέσα μπαίνεις, ε. Έτσι λέω. Μακεδονία Παλάς κερδίζει. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω τα λογιστικά. Και στον ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα
Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να συντηρηθεί. Τον πληρώνει ο άνθρωπο. Την καλημέρα μα στο φίλο τον Κούλι, ο οποίο κάνει την εμφάνισή του. 4 εκατομμύρια ο Ίγνα, ο αναπληρωματικό, δεν μπαίνει μέσα ο άνθρωπο. Και θα μπει τώρα βασικό. Ο Μαυρέα βγήκε εδώ χθε και είπε ότι είναι καλύτερο σε τεχνική και από τον Βαρέλα και από τον Κρέσπο. Θα αρχίσει καιρό να βγει. Διορισμό και θα βγει και ο Μαυρέα. Όπα. Τον διορίζουμε στο κόκκινο δωμάτιο, ποιο είναι. Ποιο. Χωράει στο κόκκινο δωμάτιο, στο κόκκινο σπίτι. Πόσοι ορόφοι είναι εκεί. Την καλημέρα μα στο φίλο του Δημήτρη. Ναι. Ο οποίο κάνουν γυμναστική και δεν υδρώνουν. Απίστευτο εδώ. Μα στέλνουν φωτογραφίε που κάνουν γυμναστική. Επειδή ξέρουν ότι τη γυμναστική μα στέλνουν. Μα κάνουν προπόνηση λίγο. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεξιά με το μουσι λέει μεγάλο. Θα μπορούμε να κοπάνει μα χάλο. Να έχει μουσι. Να έχει τον ίδρωτα πάνω στη φανέλα. Άλλαξε φανέλα, ρε. Α, κάνει προπόνηση του άλλου. Βέβαια, αυτοί δεν κάνουν έτσι σκιομαχίε και τέτοια. Κάχα, αυτοί ξέρει τι κάνουν. Τρέξιμο. Περπατάνε ένα χιλιόμετρο. Τι τρέξιμο να κάνουν. Σου πω εγώ τι κάνουν. Πάει στο γυμναστήριο. Ναι. Παίρνει μια πετσέτα. Όπα. Λέει καλημέρα, αυτό και τα λοιπά. Ξεκινάει περπάτημα στο διάδρομο 5,5 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι περπατούσε ο παππού μου ο Γιώργο όταν πουλούσε τα γανοματή που έκανε τα γανώματα. Ο γανοματή ήταν ο Μουρτάρη. Ο Μουρτάρη, ναι. Περπατάει κανένα χιλιόμετρο 12 λεπτά. Ναι. Τρίχε. Άμα ναι, σταματάει, κάνει κάνα δύο κοιλιακούς. Μια χαρά. Παίρνει το τηλέφωνο, ναι, σηκώνει κιλά, παίρνει καμιά πρωτεΐνη, φουσκώνει λίγο, κάτω τα πόδια δύνατα. Ποδαράκια, καλαμάτια, ναι, καλυπώ. Τι έκανα, λέει προπόνηση. Προπόνηση πρέπει να ένταση, ρε. Να έχει στόχο. Θέλει ποιότητα, δηλαδή. Τσα. Γίνεται αργό. Όχι, αργού δεν θέλει. Γίνεται αργό, δηλαδή κάνει βάρη, γίνεται αργό. Να αλλάξει άσκηση γρήγορα από τη μία στην άλλη. Σε κάνα καυγά το παίξει δυνατό, φάει την πουνίδια. Δεν τα δει. Δεν τα δει. Δεν τα προλάβει. Παπαπαπτή, ούτε τα δει. Κάνει βάρη. Με τα βάρη δουλειά γίνεται. Και μονόζυγο. Λέω φίλο 624. Αν κάνει βάρη και ξέρει και πυγμακία, εκεί ναι. Χαράτε, δηλαδή βελτιώνει την κατάστασή σου στο ήδη υπάρχον άθλημα που κάνει και είσαι άρχοντα. Τώρα βάρη είναι άθλημα τα βάρη. Περπατάει εκεί σαν το φλόρο 5,5 χιλιόμετρα την ώρα. Στον άλλο διάδρομο είναι καμιά κυρία 45 χρονών βλέπει με την ενόπαυση. Βλέπει εκεί πέρα την πιάνει κουβέντα. Καλημέρα σα, ξέρω εγώ. Πάει να βγάλει καμιά αγκόμενα. Α σε καημένε τώρα πρωί. Προπόνηση να βγάλει. Ο άλλο ο κοντό γρήγορο. Προπόνηση να βγάλει, να σου γίνουν τα μάτια. Να στάζουν εδώ τα ύδρα από τα μάτια. Παίζει με το ρολόι να κάνει 6 λεπτά το χιλιόμετρο, όχι 6 και 15. Μπορεί να το κάνει. 6 λεπτά το χιλιόμετρο, ε. Να ξέρει 6,40. Εγώ τα κάνω 6,5 το χιλιόμετρο. Κάνει 6,5 χιλιόμετρο. Στο όχι ή στο φουλ. Όχι, αν θέλω να φουλάρω, ναι. Μπορεί να πα και στο 6 δηλαδή. 6 με 170 σφιγμού όμω. Στο 6. Ο 6,24 λέει ραπ, γουστάρω μία 5 χρόνια μεγαλύτερη. Εγώ 25 και αυτή 30. Ψάχνω τρόπο να χωθώ. Δώσε τα φώτα σου. Τι ψάχνει, λέει. Τρόπο να σφινώσει, να χωθεί. 25 αυτός, 30 αυτή. Ναι, πες ότι σπουδάζεις ιατρική και την κατάφερες. Όπα. Η γυναίκα, άμα ακούσει ιατρική, άμα ακούσουν γιατρό. Δικηγορία, όχι, μόνο ιατρική. Τι γίνεται, μου λένε στα νοσοκομεία, στις εφημερίες, στις ανομαλίες. Πάτα κιουτά. Οι γιατροί, λέει, είναι. Είναι, λέει, από τους πρώτους, λέει, εραστές. Και εκείνες οι νοσοκόμες τους θαυμάζουν και τα λοιπά. Οι νοσηλεύτριες και τέτοια. Δηλαδή φοράνε από μέσα νοσηλεύτριες αυτά τα τρελά τους και τα λοιπά. Γίνεται παρακακάο κανονικό. Τρελά δεν φοράνε, αλλά τώρα άμα έχεις το πτώμα εκεί έτοιμο. Ταλαιπώρια με την υποστήριξη στις μηχανίες και τα λοιπά. Εντάξει. Την παίρνει μέσα ο γιατρός και τα πυροβολάει όλα. Θα πεις ότι είσαι γιατρός. Η σπουδάζεις ιατρική. Και θα πας σε επεμβατικός γιατρός να είσαι και ο μπαμπάς σου είναι, ξέρω εγώ, πλούσιος. Μην είσαι παθολόγος, δηλαδή, τα λεπόρια. Τι παθολόγος θα είσαι. Παθολόγος είναι ο Μπανιώτης, αλλά είναι βελονιστής και διαβητολόγος. Θα πεις είμαι διαβητολόγος. Είμαι εξειδικευμένος. Χειρουργός. Χειρουργός θα σε δώσει και την κόρη. Τι λες τώρα. Χειρουργός. Χειρουργός. Ανοίξανε διάπλατα οι πόρτες. Ορθάνυχτα. Γιατρός. Ψυχούλα μου, για μανούλα μου. Να χαρώ εγώ. Λοιπόν, γρηγοράδε τώρα να ρίξουμε μια ψηλή πρωτοσέλιδα. Παπ, παπ, τα έχω έτοιμα. Τι διαβάζει εφημερίδε σήμερα, μωρά αδερφάκι μου τώρα. Εδώ η άνθρωπη... Εδώ διαμαρτυρήθηκε το στο Facebook ο Πετρωτό, σωστά ο άνθρωπο. Ναι. Σου λέει, βγαίνει μια. Την πνίγουν την εφημερίδα, τη σκοτώνουν. Και πετάτε, λέει, στα site σα τζάμπα, λέει, τι ειδήσει που βάζουμε εμεί. Και έχει δίκιο. Πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Με κασέρι. Ναι, απληρώνετε για να παίρνετε την είδηση. Τι άγει, τζάμπα. Τζάμπα. Αλίευση λέει. Το, τζάμπα. Το τζάμπα πέθανε. Δεν έχει τζάμπα. Το τζάμπα πέθανε. Για μπάσκετ ασχολείται η Sport Day. Εγώ και στα βιντεάκια έβαλα πλαφόν. Ναι. Δεν θα τα παίρνετε άλλοι, μόνο εγώ. Τα έβαλε ο κοντός εκεί τη Μπαρμίτα, τα έβαλε σε μία. Βέβαια, ακούω διαμαρτύρονται γιατί δεν ανεβαίνουν αργά, λέει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, τη Θεσσαλονίκη σε τέλεια δεν θα υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι μόνο σου. Υπάρχει μια αργότητα. Στη Θεσσαλονίκη. Έβαλα να μου κόψουν ένα τιμολόγιο για να πάρω κάτι λεφτά. Δύο μήνες το τιμολόγιο δεν κόπηκε ακόμα. Δεν πήγες από εκεί. Πήγε ο Έφορας να δει. Του ταλαιπώρησε ο Έφορας. Ο Έφορας πήρε άδεια μετά μια εβδομάδα. Με το τιμολόγιο να πάρουμε τα λεφτά, βρε το τιμολόγιο. Για φρίκι. Τιμολόγιο εσύ. Ο Έφορας φταίει.
Αυτό είναι θέμα. Ήρθε να κάνει, λέει, αυτοψία. Καλά, ναρκωτικά πουλάμε, εκπομπή κάνει. Ένα τιμολόγιο. Ένα τιμολόγιο του εξωτερικού. Α, πάρουμε λεφτά από το εξωτερικό. Θέλετε, μωρέ, τώρα. Το εσωτερικό δεν έχει. Και θα δώσουμε και λεφτά πέσει στην εφορία. Τα πάει κανονικά. Όχι, επειδή δεν έχει ΦΠΑ του εξωτερικού, αργιού έφορα. Πάει αργά ο έφορα. Καλημέρα, έφορα. Καλημέρα στον έφορα. Καλημέρα στον έφορα. Το κόλπο με Ριμπερί. Ο Καρεμπέ αποκάλυψε, λέει, ότι οι πειρότητε προσπάθησαν να πάρουν τον Γάλλο Σταρ πριν πάει στη Φιωρεντίνα. Πήγε να πάρει Ολυμπιακό στο Ριμπερί. Ναι, και ο άλλο θα έβγαζε κόμπενα στα 30 τιμών και μπέλου. Μα είναι αυτά τα θέματα πρώτη σελίδα. Του τάψαλε ο Νταμπίζα στον Παναθηναϊκό. Ποιο? Του τάψαλε. Πλήρωσε χθε ο Αλαφούζο. Ναι. Τέσσερι μήνε χρωστούμενα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκό. Και αυτό που στο κορφή. Επιτέλου. Παρόν ο αρχηγό για την επιστροφή του Βιερίνια, επισημαίνει Sport Day. Ναι. Στο κομμάτι τη Live Sport, όχι άλλο κάρβνο για την ήττα χθε του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Εγώ θα δώσω μια συμβουλή το Βιερίνια. Ναι. Μια συμβουλή το Βιερίνια. Το ότι πέτυχε πολλά πράγματα είναι επειδή ήταν του Λουτσέσκου επιτυχία το βάλει back. Είχε χώρο και διάδρομο και μυαλό να φεύγει από πίσω. Τώρα τον βάζουν σε κλειστού χώρου. Μετά τον τραυματισμό στα 34 είναι λίγα τα μέτρα. Θα πρέπει να έχει μια χαφάρα από πίσω Ματουιντή. Να το φτιάχνει. Τώρα Καντουρί, Ματουιντή. Ο Καντουρί δεν είναι Ματουιντή. Και πρέπει να έχει μια δεκάρι, ένα δεκάρι σαν τον Μπίσερβα στα καλά του ή ένα Πέλκα στα καλά του. Εκεί δεν έχει στα καλά του. Δηλαδή δεν ο Βιερίνια. Το μόνο καλό που έχει είναι το Γιαννούλη. Ναι, χαμάλι, ναι, ναι, ναι. Χαμάλι στα οκτάρια τον ανεβάσουμε τον Καντουρί για το Μαρόκο. Εγώ δεν τον ανεβάζω ούτε σε Κλάρκ τον Καντουρί. Ούτε όσα, σε κλαδί. Όσα και χαρτάκια και να δώσετε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν παίρνω χαρτάκι για τον Ελκαντουρί. Δώστε τα αλλού που δεν τα παίρνει κανένα εδώ πέρα σε αυτό το ραδιόφωνο. Γι' αυτό πάει μπροστά. Έχει δημοσιογραφάρες. Έχει. Όχι payroll. Payroll πώς θα δεν έχει. Δεν έχει ο Ανδρώνης payroll εδώ. Τελείωσε. Δοκιμές με Κουρμπέλη, έλα να τους αγαπημένος. Center back. Θέλουν να φέρω τώρα στον ΠΑΟΚ εκεί τον Ζαβουνοκέφαλο, τον Αντώνη Γεωργιάκη, τον Παπαδόπουλο, τον Κυριακό. Κύριος μπορεί να δώσει. Πρόβλημα δεν έχει με τα γόνατα. Τι δεν έχει. Κύριος μπορεί να δώσει γροθιά σε άλογο και να το σκοτώσει. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή πάτε τον πεις έλα εδώ. Με πείραξαν σε μια ταβέρνα τέσσερα άτομα. Έχουμε θέμα. Έλα Κυριάκο Παπαδόπουλο. Θα τους δίνει και τους τέσσερις. Αλλά στα 27 με αργότητα. Δεν τον παίρνω στον ΠΑΟΚ. Αν θέλει ο Σαββίδης πάλι να τον πιάσουν τον ποπό ποδοσφαιρικά εννοώ, ναι, ας τον πάρει. Το γρήγορο αργό μπορεί, τον αργό τώρα, γρήγορο μπορεί να το κάνεις. Έμαθε τώρα ο κάθε πάσας, ο κάθε πάσα ένας, πήγε 27 χρονών, η κεφάλα έγινε 400 κιλά σαν του κόκκινου, άρχισε να πάει στα σπριν τα 100 μέτρα, τον περνάω, εγώ τον περνάω. Ναι. 13,2% εγώ. 13,2% κάνεις 100. Χωρίς προπόνηση σπριντ. Έκανα δοκιμή 13,2, ούτε θλάς τίποτα δεν έκανα. Ο Γρηγόρης 13,2 ούτε με τα μάξ το κάνει τα 100. Σε 17 δευτερόλεπτα τα πιάνει. Μπιρ παρά. Θα το φέρει τώρα τον Κυριάκο Παπαδόπουλο στα 27 στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πήγε στον Ολυμπιακό. Σφάλμα. Και τώρα θα μου έρθει στα γεράματα 27 χρονών. Δεν είναι γερός, είναι χοντρός. Θα μου έρθει βαρύς. Εντάξει, άμα θέλει μπράβο στο Σαββίδης εκεί. Στο... Είναι ράθυμος δες, για το Μακεδονία Παλάς. Θέλει λίγο πιο. Μπήκανε Σύριοι στο Μακεδονία Παλάς, πλάκος τους. Έλληνες απατεώνες μαζί με την Κονζάρβα, του πήγε η Κονζάρβα. Αυτός είναι κλέφτης, πλάκος τον. Μπαμ, μπουμ, κάτω. Με δύο μπουνιές. Οι Σύριοι κάνουν ψηλοδουλειές. Ναι. Τα χοντρά. Ναι. Τα κάνουν οι δικοί μας εδώ. Ναι, δηλαδή ναι, 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 ναι. Αυτούς που δεν τους πιάνει το μάτι. Εντάξει. Οι ελληνόφατες. Δηλαδή εδώ εκείνο το πρόβλημα. Μπιρ παρά με πόλη 41 εκατομμύρια ευρώ από χρέη 350 παίρνουν την όπο Μαρινάκη. Λέει live sport το πρόβλημα. Κάνα κούρεμα. Ναι. Σαν το Σαββίδι με τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Οπα. Δηλαδή, παγωμένα. 50 χρωστούσε, 110 έδωσε, τα 40 γράφτηκα στον πάγο. Έτσι παίρνει και την όβα αυτό. Δώσε, πάρε, δώστα να φύγουμε. Θα δώσει μια συμβουλή τον Μπούζο που ακολουθεί μετά και του υπόλοιπου. Μην κολλάτε πολύ το Μαρινάκι, γιατί θα έρθει καμιά νόβα εδώ πέρα να πει ο κόκκινο η νόβα είναι χορηγό μα. Οπότε θα έχουμε θέματα. Μην πολύ κολλάτε να πούμε. Γιατί και ο Μελισανίδης έκανε το μάγκα και δεν βλέπω να φεύγει. Και ο Μπέος έκανε το μάγκα. Καλά, ο Μπέος τι έκανε, το βόλο στη Βήμα, ρε Κώστα. Και ο Μπέος τώρα με τη χοληστερίνη, 65 χρονών, θέλει να κάνει μαγκές. Πάτε ρε Μπέο, φύγε, κάνε το βόλο TV να πούμε. Θα σε δει ο Λαβρέντης Διανέλος. Α, σε καημένε τώρα. Πάτε καλά, ρωτάει Sport Time για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ναι. Δεν πουλάνε αυτοί με τίποτα ούτε στα έργα. Α, ο το ίδια... είδα το μάστρε, φίλε. Τι γέλιο έριξε. Έκανα εκπομπή με τον Ασλαμά διαδικτυακή και βλέπαμε και τον μπάσκετ. Το είδες τι γέλιο. Δηλαδή... Εκεί είχαμε στο μαγαζί έναν οπαδό του Παναθηναϊκού. Τη Βιλερμπάν πιο εύκολο έβλεπα να έχει. Εν τω μεταξύ, εμεί θέλαμε να κάνουμε κομπή. Λέει, έχουμε ένα πελάτη. Λέω, κεράστε το ποτέ και σβήστε τη φωνή, ρε παιδιά. Τι πελάτη έχουμε. Κάντε μα τι κάνει τώρα. Τι πάει καλά τώρα. Παναθηναϊκό. Αντιτουριστικό 100%. Άσε τώρα. Ήλια Ήβιτς, άρχισε τα ταξίδια και σκάουτινγκ. Πάει για στόπερ και χάφ τον Ιανουάριο. Στην ΑΕΚ. Στόπερ και χάφ. Δηλαδή ξαροχτάρι. Ναι. Ναι, θέλει εκεί μια ενίσχυση η ΑΕΚ. Στα στόπερ ποιοι είναι, ο Τσιγκρίνσκι είναι ένα. Ο Βράνιε είναι ο άλλο.
και ο Μόρας παίζουν κεντρική στόπερ στο 3-5-2. Ναι. Κάνουν 3 μέτρα μπροστά, 2 πίσω. Τη βγάζουν. Αυτό σου ένιγκ θέλει να παίξει 3-5-2. Άμα του βγάλει, μακάρι. Άμα του βγάλει, με ποιου μπακ θα παίξει 3-5-2. Ο Σούτγκρεν σε 3-5-2 μπορεί να παίξει. Εδώ δεν μπορεί να παίξει 4-3-3. Δεν μπορεί να παίξει γενικώ ο Στρούγκε. Και από την άλλη, ποιο θα έχει τον Κορχούτ. Άστο καλύτερα να παίξει με τέτοια. Βασικό ήταν χθε στο Ουγγαρία-Κροατία. Βρεάστο, πού έπαιζε. Κροατία-Ουγγαρία. Σε ποια ομάδα. Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία. Η Ουγγαρία την μπάλα την ξέχασε 40 χρόνια. Του Λόνατα και του Πούσια στα κόκκαλα. Τρίπαλο νομίζω φάγανε χθε. Τι 3-0 χάσανε. Ποια Ουγγαρία τώρα. Σφουγγαρία. Ωραία Ουγγαρία. Τι ωραία Ουγγαρία. Γερμανίδη από εκεί Ουγγαρία. Μα έχει πρίξει αυτό ο Γερμανίδη. Η Ουγγαρία και γιατί είπε στου Ούγγρου. Τι είναι οι Ούγγροι. Γουρούνια είναι οι Ούγγροι. Τι είναι οι Ούγγροι. Καλοί άνθρωποι είναι. Τι είπε σε μια μέρα ο Γερμανίδη γιατί είπα γουρούνια του Ούγγρου. Για όλα τον Κουλιανό εκεί κάτι να δύο ακόμα που πήγαν στο ασανσέρ τι πάθανε. Ούτε ο Νίκο έχει καλή άποψη για του Μαγιάρου. Α σέντερα. Δεν υπάρχει. Γουρούνια είναι. Τι είναι. Θύμωσε ο Γερμανίδη γιατί είπα του. Θαρρή και ο Γερμανίδη είναι Ούγγρο. Ουγγαρέζε όμω καλέ. Ουγγαρέζε είναι καλέ. Στηρίζουμε. Στηρίζουμε. Τι είπε ο Φαντσίπ στου παίκτε και τι σκέφτεται για την 11η στην Ιταλία. Εκεί πώ το βλέπει. Ποιο. Ο Φαντσίπ. Κάτω από τρία υπάρχει περίπτωση. Πα. Πλωμό. Κάτω από τρία. Μετά και τα αντισυντηρική ομάδα τώρα, το μανατζαρέο τώρα. Έχει εκεί τον κρύο, τον πρόεδρο τη ΕΠΟ. Φρίκ. Έφυγε και ο Κανελάκη από εδώ. Μου όταν τον περιμαζέψει ο Αδρό. Ο Αδρό είναι καλό άνθρωπο. Ναι. Μόλι τον διώξουν τον. Το Λακατά. Όχι, όχι. Μόλις διώξουν τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Α, το γραμμένο. Το γραμμένο. Το φέρνει το καμιά κομπή. Θα τον περιμαζέψει. Αλλά λείπει ο Κανελάκης. Επέστρεψα κύριε Κανελάκη. Oh. Η κάθαρση πέτυχε κατά το ίμιση. Αυτή η αργότητα στον τρόπο μιλίας του γραμμένου σε φέρνει μια ταλαιπώρια, μια επιλία. Ο Κανελάκης είναι εδώ Σαββατοκύριακα και βγαίνει. Το αντελέκο του Άρη. Ναι. Λοιπόν, αποθεώνει, ορίστε από ο Κριστιάνο, αποθεώνει σε μέδο, λένε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ποιο Κριστιάνο. Ο Ρόναλντο. Τι θέλει, τι αποθεώνει το σε μέδο. Δεν το περίμενα ούτε εγώ. Ο Άρης του Ολυμπιακού αποκάλυψε το διάλογο του με τον Ρονάλντο στην Πορτογαλία. Δηλαδή είπε σε μέδο ναι. Ότι με αποθείωσε ο Ρονάλντο. Ναι. Σαν να πω εγώ ότι με πήρε ο Λάρι Κίν και με είπε αγοράκι μου είσαι ο καλύτερος. Αυτό μόνο κόκκινος μπορεί να τα πει. Μη. Μια γροθιά. Η μυθοπλασία είναι τη δικιά μας εδώ το μεσημέρι. Σταμάτα. Μια γροθιά για το restart. Οπα, το μεγάλο κόλπο με Ριμπερί. Πώς πήγε ο Ολυμπιακός να πάρει το Ριμπερί. Άσε μας ρε φίλε. Για δεν τον πήρε. Μας πρίζετε τώρα. Δεν πήρε το Ριμπερί. Είναι δημοσιογράφοι είστε εσείς. Είστε και σε ενώσεις μέσα. Πρώτη σελίδα, έκθεση 12 στο τρίμηνο. Σας πέρναγαν με μέσο την έκθεση, ρε. Δεκαμπλέ πρωτοσέλιδα, τελώς. Πέθαναν οι εφημεριδάδες, ρε. Αυτοί καινούργοι, οι σαϊτάκιδες. Ταλαιπώρια. Οι ταλαιπωρίστηδες είναι. Μπαίνουν όλοι στο παιχνίδι, η ώρα. Στο πλάνο του Κωστένογλου. Αυτός ακόμα εκεί είναι. Τι σκέφτεται ο Κωστένογλου. Μια χαρά πάει. Τι σκέφτεται για Βέρντε, Αλμπάνι, Ντέλετιτς και Ζεράλτες. Τώρα αυτή η άκρη δεν σε βγάζει μια θλίψη. Η ΑΕΚ με βγάζει, πώ το λένε, σαν να βλέπω πρωί, σαν να βλέπω χοντρή στο γυμναστήριο να υδρώνει εκεί πέρα. Σαν και αυτόν. Σαν και αυτόν. Με την μπλούζα την πλούζα. Με την μπλούζα μα έστειλε. Μουσική και μπλούζα αυτά, αηδία. Σε πιάνει αηδία. Πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Ναι, όχι, η ΑΕΚ σε βγάζει μια θλίψη. Πάει καλά, λέει ο Μπάρκα. Πάει καλά, ο Μπάρκα, ο καημένο και αυτό ο Μπάρκα είναι τα ταλαιπώρια. Η Γιούλη Μπάρκα, η συγχωρεμένη, θα την έβγαζε με αυτή τη φράντζα ο Μπάρκα. Άντε ρε πας καλά και παίξε εκεί πέρα με την Ειρήνη Σκλίβα. Με ποιαν τα έχει τώρα. Ειρήνη Παπαδοπούλου, ποιαν τα έχει. Ναι, με την Παπαδοπούλου λένε ότι τα έχει τώρα. Ε, άντε. Καλή Παπαδοπούλου. Καλή κοπέλα. Του Πιλαδάκι δεν ήταν. Ε, δεν πειράζει. Τι, με εμένα θα πάει, τι. Καλά, του Πιλαδάκι τώρα κάτσε. Άμα πάει με 800, θα ζητήσει στα 75 μια συγχώρεση από την Εκκλησία. Θα πει πάει στον παράδεισο. Ο Αλφαρομέο θα τη δώσει. Ο Αρθολομέος. Εδώ ο Άγιος Κωνσταντίνος σκότωσε 5.000 άτομα τη γυναίκα του. Δεν το ήθελε, ρε Κώστα. Μετάνιωσε και έγινε Άγιος. Εγώ γιατί να μην γίνω, δηλαδή. Δεν το ήθελε, ήταν. Κατά λάθος ήταν, δεν το ήθελε. Μα την έφαγε λάγανο. Έχω πλάνο και πάμε στη Μέτρο Σπορ. Τι λέει η Μέτρο Σπορ. Έχω πλάνο. Άγγελος χαριστές για όλους και για όλα. Είμαι σίγουρος για τις επιλογές μου. Πρώτο θέμα, Άρη έχει. Όχι, από πάνω είναι. Από πάνω είναι. Για να δω τη φωτογραφία του χαριστέα. Ωραίο. Άμα κάνει μια κύκλα στο κέντρο, 10 κόμενες θα ρίξει, να ξέρεις έτσι. Όχι, ωραίος. Ο άλλος αριστερά έχει ύφος καλλιδυναλίων, έχει. Ναι, βαρύ. Νομίζει ότι ήρθε στη Βαρντάρ Σκοπίων και αυτός είναι, ξέρω εγώ. Στην Βαρντάρ Σκοπίων θα ρίξει και θα ήρθε, ναι. Λοιπόν, έρχεται αύριο ο Γερμανός coach και πιάνει αμέσως δουλειά. Και κεντρικός τίτλος είναι εδώ και παίζει μπροστά. Παρόν χθες ο Βιερίνια και με καλή απόδοση για ένα ημίχρονο στο διπλό με την ΚΑΠΑ 19. Στην ΚΑΠΑ 19 του είπα, κοιτάξτε κολόπεδα. Οπα. Μην τυχόν και μαρκάρετε το Βιερίνια. Από μακριά θα είναι. Μην έχουμε τίποτα να βγούμε. Μην κάνετε κανένα δύο γκολ, μην κάνετε κανένα τάκλινγκ. Γιατί άμα κάνετε κανένα κανονικό φιλικό. Θα μπει χαστικά στην πρίζα. Κανονικό αστέρα μπορεί να του στείλουν κανένα αστράγαλο το Βιερίνια. Κάναμε την ΚΑΠΑ 19, μην το χτυπήσουν. Και ο Μπακ που ήταν εκεί, εγώ δεν θα πει. Παίξε εσύ Μπακ θα τον έλεγα. Να το μαρκάρει, το είπαν από 4 μέτρα μακριά. Ξέρει ποτέ έγινε αυτό, ε. Όταν έπαιξε Ειρηνούπολη Άρης που έπαιζε ο Καρυπίδης.
αριστερό εξτρέμ και το έχει πει το δεξί μπακ με πλησιώσει. Γιατί έχει γίνει για το Ειρηνούπολη Άρη. Ναι. Τη θρηλυκή Ειρηνούπολη. Ναι, στι εγκαταστάσει στη Βέρεια. Το Τερζή στην Ειρηνούπολη προπονητή τον πήρε. Όχι στη Βέρεια, στην Ειρηνούπολη τον είχε πάρει. Όχι στο Ιβέρεια. Είχε τον Γαϊτάνο. Ο Γαϊτάνο πήγε 100 χρονών. Και έβαλαν το Τερζή εκεί πέρα. Από μια που είπε Τερζή. Δεν μου λες. Ναι, ναι. Οι αερολοχίτες βγάλαν ανακοίνωση. Ναι. Κάνουν ένα άλλο διαμαρτυρήθηκε στον Άρη, όχι. Πήγαν οι σπουδάδε στο λεωφορείο. Ποιο λεωφορείο? Τη Αποστόλη. Α, θα φύγουμε, πάμε. Πήγανε, σε πήγανε, ναι, ναι. Τι είπανε? Παίξτε σοβαρά, ξυπνήστε, πάμε δυνατά. Πριν το μάτς. Ναι, πριν το φιλικό τώρα που έγινε την Τετάρτη. Α, πριν το φιλικό πήγαν στο πούλμα. Με τον Ολυμπιακό πήγαν στο πούλμα, του πούνε παίξτε. Θα πάνε με τον επόμενο, στο επόμενο τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και μια και είπαμε για Τερζή, να κάνουμε, να αναφέρουμε κάτι πρωτότυπο. Πε με σε 2011 από Έλληνε καλλιτέχνε. Ποιον τα βαζεκάρι, ποιον άλλον, το Γιάννη τον Πλούταρχο. Το παλικάρι βγάζει ψηλέ ακριβία, δεν χάνει τόνο στη φωνή. Παίζει με σιγουριά, έχει δυνατή καρκίδα και σε κάθε παράσταση σκοράρει. Όπου και να τον δει, το ταλέντο του σε μαζεύει. Έχει ξεκινήσει από τι 4 του Οκτώβρη και είναι ένα δεκάρι που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για λίγε μόνο παραστάσει. Και το καλύτερο θα είναι εδώ για πρώτη φορά με τον γιο του, τον Γιώργο τον Κακοσέο και την Αφροδίτη Χατζημινά. Η εισιτήρια στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, στα καταστήματα Public και στο Ticket Services. Εμεί από τον Γιάννη Πλούταρχο πάμε στο άλλο δεκάρι, το καλύτερο τη Μαράγδα Μπασάκου και επανερχόμαστε τόσο λίγο. Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας μέχρι και τις 10. Ο Θανάσης Καζαμπάκας στη ρύθμιση του ήχου. Ωστόσο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ξενύχτη τέλος. Τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη τη μέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Ήδη έχουμε κάνει κινήσεις τόσο εγώ όσο και ο Κωστής για τη Volton. Ωστόσο Κωστή, νομίζω ότι πρέπει να ρίξουμε και τα σγραμμάσιμων στο 2310-90-90-90 για τους φίλους τους ακροατές οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν διαβοής με την εκπομπή του Λόγου και του Διαλόγου και φυσικά να θέσουμε τα θέματα επιτάπητος και με το κόκκινο σπίτι. Γιατί έδωσε είδηση σήμερα. Όχι μόνο αυτό, βρίζει λέει ο Καρυπίδης το Σαββίδι. Δεν το πιστεύω. Γιατί λέει του, με το Διαματόπουλο εκεί κάνουν και θέματα με τους παίκτες του Άρη και το γραφείο που ανοίξανε. Ανοίξανε με το Βρίζα μανατζερικό γραφείο. Άλλο αυτό. Για τον Πάοκ λειτουργούν. Είναι στο κόκκινο σπίτι, δηλαδή δεν μπορεί να πάνε αλλού από τον νοικιά σου. Μπορούν. Εδώ στα Καλαμάρια δεν μπορεί να πάνε να βλέπουν και θάλασσα. Η Γκοντζάρεβα, η γυναίκα, βάλτε του εκεί πέρα. Καλά στοιχεία. Του στήριξε. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα. Θέλω να δω τον επόμενο μήνα αν θα έχουμε νόβα διαφήμιση, ρε φίλε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λες δεν θα έχουμε? Εγώ όλο θα έχουμε. Εγώ ένα ευρώ πετά τόσο, τόσο με παίρνει, ένα ευρώ βάζω. Θα πω το κόκκινο, παιδί μου, να πούμε να μην πληρωθούμε αυτό το μήνα. Γιατί, ναι, ναι, για την Όβα. Για το, για το Μακεδονία μου. Για το Θεσσαλονίκη μου. Βέρμπλου μου, Βέρμπλου μου, καθημαρινάκι μου, Θεσσαλονίκη μου. Βαγγέλη μου. Εγώ αν ήμουν μαρινάκι θα έλεγα στην εκπομπή του Βραζιλιάνου και των Παοξίδων και τον άλλο Παοξίδων στα άλλα κανάλια να μπει η Νόβα να πούμε. Σαν χάλια 2 χιλιάρικα, αέρα, έτσι γκράου. Ναι, ρε φίλε. Για, να, για την Νόβα. Και να λέει, ξέρω εγώ, να πει ο Τζατζαρά ή ο Βραζιλιάνο ή ο ξέρω εγώ. Να πει. Μόνο με Νόβα! Μόνο με Νόβα! Μόνο με Νόβα! Πάμε στον κόσμο ο οποίο περιμένει καρτερικά. Έχει και απάντηση του Αυγενάκη για τι τεταμένε σχέσει με τον κόσμο του Πάου. Σέβομαι και υπολείπτω με τον κόσμο του Πάου. Κοίτα κατά... μούτρα. Ωραίο νεοδημοκράταρο. Να σου πω, είναι μουσούδα τη νεοδημοκράτη. Είναι ναι. Ταλαιπώρια στο βλέμμα αυτό, το τόσι αυτό το δεξιό. Έτσι. Κόσμο. Πάμε. Καλημέρα. Όπα, μα έβαλε ένα μονίο. Περίμενε, παρακαλώ στο επόμενο, ναι. Μιχάλη μου. Μανούλα μου. Γυαλουρονικό μου. Επίθεση Άρη Άθεν. Έχουν αργιανή στην Αθήνα σύνδεσμο. Και παρεμβατικό κιόλας, όχι απλό. Βέβαια. Νόβα μου. Νόβα μου. Νόβα μου. Βαγγέλη μου, Μαρινάκη μου. Φόρθεν μου, Μανούλα μου. Μαρινάκη μου. Να χαρώ, Μανούλα μου. Να σου πω, Κώστα. Κάνε κάτι, θέλω τη φιλόλογο πάλι να την ακούσω τη χθεσινή, Κώστα. Κοίταξε, θα βγει από τα γραφεία. Τι πρόλογος ήταν αυτός, ρε Κώστα? Πολύ ωραίος λόγος, πολύ δυνατός. Πρόλογος. Ωραίος. Ωραίος, ωραίος. Μελετημένος, στρωτός και μπάρικος πρόλογος. Ναι. Και μάζεψε ο Κώστας και μια κόντρα. Πήγε να γίνει με τον κόκκινο μια κόντρα. Τη μάζεψε ο Κώστας, διότι κάτι μάζεψε. Η γυναίκα βγήκε εναντίον μου και κόντεψε να μαλέσει ο κόκκινος μαζί του. Αυτό πώς γίνεται? Είναι καλό στην επικοινωνία ο κόκκινος. Αυτό είναι ασύλληπτο, δε. Ασύλληπτο. Πρέπει να τον πάρουν στο τμήμα δημοσίων σχέσεων της Metro Media. Μέτρο να κλείσει με τον Μίτρο σε 3 μήνες, 100 μέρες δεν έβγαλε ο Ανδρώνης. Λοιπόν, το σύνθημα είναι ένα. Νόβα μου, Μανούλα μου, Θεσσαλονίκη μου. Μόνο να χαρώ, Μανούλα μου. Χορηγία μου. Να χαρώ. Χορηγία μου, να χαρώ. Τα λέμε. Πριν πάμε στον επόμενο, να δώσω την καλησπέρα μου στον Κώστα, ο οποίος λέει πάω κλικής.
και σα ακούω, λύση Κώστα Φράχτη. Υπάρχει θέμα, έχετε πρόβλημα. Πάμε στον επόμενο τυχερό, παρακαλώ. Πρόβλημα έχουμε. Πρόβλημα έχουμε, λέει πρόβλημα. Καλημέρα. Όχι, να το. Καλημέρα. Γεια σα. Τι κάνουμε. Τρομερά. Τρομερά, Αριάννο Παλή, καρέ μου. Αγοράκι. Σ' ακούω καθημερινά χρόνια τώρα. Είστε υπέροχοι και οι δύο. Ειλικρινά σα μιλάω, δηλαδή τέτοια εκπομπή, ρε παιδιά. Δεν μου λες πώς το βλέπεις τον Ένικ. Τον Ένικ το βλέπω σοβαρό, αρκεί να φέρνανε και κανένα ακόμα μαζί του. Δηλαδή αυτός έρχεται μόνος του σε μια χώρα. Βλέπω, φέρε κανένα αναλυτή, κανένα. Ο Ένικ, θα σου πω εγώ. Εγώ, ρε να το πλέω. Θα βρει καμιά γκόμενα εδώ πέρα, καμιά σαραντάρα, σου πω εγώ θα γίνω Ένικ. Και να του πει αν πάει πριν γύτερε. Κάθομαι εγώ να σκάω μαζί σα. Τα μάτια θα βγείτε. Μου έχει τον τελευταίο και 10 βαθμούς διαφορά. Σώνεστε. Να το πλέω, θα σε κόψω, ειλικρινά σε μιλάω. Θα σε κόψω. Τι να κάνει. Το χειρότερο για τον Καρυπίδη να βγει ο Αρισέβδομος. Να μην έχει play-out, να μην πάρει... Το play-out τίποτα μηδέν. Ναι. Για λέγε. Λοιπόν, το βλέπω πολύ σοβαρό για τον Άρη, ειλικρινά σε μιλάω. Σοβαρό το βλέπω, άμα τον αφήσει να κάνει δουλειά, άμα του δώσουν και κάνει δουλειά, πρέπει, ρε, αυτό θα είναι. Κάνει δουλειά. Να σου πω κάτι, Μιχάλη, ναι. Τον άλλο δεν λέω, γιατί ο άλλος αρχίζει πάλι να με λέει για τις καθηγήτρες, για τις κομμουνίστρες. Λοιπόν, αν αφήσουν τον Χαριστέα με αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύω θα γίνει δουλειά, αλλά τον αφήσουν, ρε φίλε. Για μια φορά δηλαδή. Όταν θα γίνει το 0-2-3-2, εκεί θα είναι το θέμα που θα γίνει. Ας τώρα. Ας φίξουν τα γάλατα. Τι πετάγεσαι εσύ ρε Μιχάλη, σε λένε. Αν μας φίξουν τα γάλατα εκεί τώρα σε αυτό που λέει. Τι θες εσύ ρε. Εσύ είσαι ο παδός της εταιρείας του Άρη του ΠΑΟΚ να πούμε. Εταιρείες είναι οι ομάδες. Χαϊβάνι. Εταιρείες είναι. Είπε καλύτερα ότι είναι εταιρείες. Και το Μετρόπολη τι έπαθε εσύ. Παρεξηγήθηκε. Και το Μετρόπολη που είναι εταιρεία είναι. Αλλά άσε να μιλήσει και κανένας άνθρωπος. Όλα εταιρείες είναι. Επελά που βρήκαμε. Κόψε τον Άρη. Άντε κόβαμε μόνος. Καλημέρα, για χαρά. Πάμε επόμενο. Κόψε μόνος. Θύμος. Ναι, μπρος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Κύριε Ραβδόπουλε, στο ξεκίνημα των εκπομπών σας δεν λέγατε ότι ποντάρετε τον Άρη στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Ναι, τον ποντάρω, ναι. Τον ποντάρετε ακόμα. Βέβαια. Αφού είναι φίλος με τον Νέα Δημοκρατία και τον Ολυμπιακό, γιατί όχι. Μάλιστα. Άρα δηλαδή η νέα διαφήμιση θα... από πίσω... Κοίτα, η Νέα Δημοκρατία μέχρι στιγμής ούτε Άρη βοήθησε ούτε Ολυμπιακό. Μία ή άλλη. Η νέα διαφήμιση δηλαδή πίσω από τη φανέλα που έρχεται να μπει καινούριος χορηγός θα είναι Nova TV. Εκεί τα Nova TV μπορεί να πάρουμε και εμείς. Τι πούμε, όχι, μανούλα μου. Εσείς δύσκολα θα πάρετε εκεί. Εσείς είστε στο κράτος και στη σφαίρα του ΠΑΟΚ. Δύσκολα θα πάρετε εκεί. Τουρκοραδιόφωνο. Εσείς μπορεί να πάρετε Μουζενίδης διαφήμιση. Α, ναι, κακό. Καθόλου κακό. Καθόλου κακό. Μουζενίδης. Λοιπόν, δηλαδή θα τερματίσει ο Άρης 7ος, δεν θα μπει ούτε στα play-off ούτε στα play-out. Νομίζω αυτή τη στιγμή αυτό που δείχνει πρέπει να καβαλήσει Όφη και Ξάνθη. Πρέπει να κάνει δηλαδή γραμμένα, φίλε, πρέπει ο Άρης στη Ξάνθη να κάνει διπλό. Ναι. Δηλαδή... Άκου τώρα, ναι. Ο Άρης τώρα μετά τον Ολυμπιακό θα κάνει 4 στα 4. Νομίζω αυτό μου είπε ο Σερβιτόρος. 4 στα 4 σου είπε και ο σερβιτόρος. Αφού μου το είπε, τι ψέματα θα σε πω εγώ σε άλλα κουσούρια. Γιατί σου καραπαπά εδώ αριστερά την τσέπη στο πουκάμισο εκείνο το στενό που φορούσε που τον, τον κάνει γράμμωση. Οπα. Είχε ένα μαντήλι, γι' αυτό λέω εγώ. Επειδή όλοι έτσι λέτε για τον... Ότι ο Άρης είναι καθοδηγούμενος, είναι τσατσάκι του Ολυμπιακού, είναι. Και ο ΠΑΟΚ ήταν με τον... Αλλά τελικά... Τελικά η Ξάνθη μετά από 26 χρόνια γιατί δεν δίνει εισιτήρια, δε, είναι καθοδηγούμενη. Α, ο ΠΑΟΚ δεν δίνει, έτσι να τα λέτε εγώ αυτό θέλω να τα ακούω. Ο ΠΑΟΚ δεν δίνει, ξαναπέστε λίγο. Άμα πέσει ο ΠΑΟΚ Ξάνθη, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Θα είναι ζήκα, θα βγάλει απ' έξω. Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα βγάλει απ' έξω τα διαρκή ασφάλι Ξάνθη και θα βάλει το πάνω στο ΠΑΟΚ κανονικά μέσα. Να ρωτήσω λίγο τώρα εδώ μια τελευταία ερώτηση. Βεβαίως. Εδώ υπάρχει όμως ένα νομικό κενό. Όπα, ναι, ποιο δεν είναι. Ξέρω κατά πόσο οι νομικοί του Άρη το έχουν σκεφτεί και μπορούν να προσβάλλουν το μάτι της επόμενης Κυριακής. Πες. Αγαράλια, ναι. Λοιπόν, η Ξάνθη έχει βγάλει διαρκείας. Ναι, ωραία. Σωστό. Η ανακοίνωση λέει ότι θα μπουν οι φιλάθλοι μόνο που έχουν διαρκεία. Σωστά. Σωστό. Πόσα είναι αυτά. Πόσα διαρκεία έχει βγάλει η ΠΑΕ Ξάνθη. 30. 180. Πρέπει να κάνει επίσημη ανακοίνωση η ΠΑΕ Ξάνθη ότι έχει παράδειγμα πόσο χωρητικότητα έχει το γήπεδο. 7.000. Ναι. 7.000 διαρκεία. Άρα πάμε στο πρώτο. Ότι αν δεν έχει 7.000 διαρκεία είναι υποχρεωμένη βάση UEFA FIFA να εκδώσει εισιτήρια. Δεν μπορεί να μην εκδώσει εισιτήρια.
Το λέει ο κανονισμός. Πρέπει να πούμε, πρέπει να πούμε τον δικηγόρο του Άρη να είναι, να πούμε. Τον έχουμε πει ήδη τον δικηγόρο του Άρη από χθες το βράδυ. Για όλα υπάρχει νόμος. Όμως, ναι. Όμως είμαστε στην Ελλάδα. Και ο Αριστοτέλης. Όχι, δεν υπάρχει όμως είμαστε στην Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Διάταξη καινούργια της FIFA UEFA από 1 Ιουνίου του 19 αναφέρει ότι αν η ομάδα δεν πληρεί προϋποθέσεις στο γήπεδό της και δεν έχει επαρκή διαρκείας, είναι υποχρεωμένη να εκδώσει εισιτήρια και να ανοίξει τα εκδοτήρια. Το κρατάμε, να είσαι καιρός. Το κρατάμε. Καλημέρα. Ψάξτε το λίγο, Καλημέρα, μωράκι μου, για χαρά. Παρακαλώ στο επόμενο. Κοίταξε. Έλα, καλημέρα. Να ένας μη κομμουνιστής που μιλάει καλά ελληνικά. Ναι. Ναι, σωστό. Μη κομμουνιστής που μιλάει καλά ελληνικά. Σωστά. Τώρα κοντραρώμαστε, κάνουμε, ράνουμε. Άλλο. Αλλά, ναι. Κοίταξε τι πήγε και είπε ο άνθρωπος τώρα. Πήγε και είπε το νομικό του Άρη. Πρόσεξε να δεις, αγόρι μου. Εδώ τα διαρκείας είναι 180 και το γήπεδο είναι 7.000 θέσεων. Θα έχουμε το νου μας. Θα έχουμε το νου μας. Λέγε, αγόρι. Έλα, καλημέρα σας, αγόρια μου. Έλα, αγόρι. Έλα σας, καλημέρα σας. Τι κάνουμε, καλά. Τρομερά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί ρε, μήπως Κώστα διακρίνω ένα φόβο στους Αριανούς, Όπα. Για το μάτς με την Ξάνθη. Πάψε. Τώρα θα βάλει δικηγόρος, τι έλεγε προηγούμενο. Αφού δεν δίνει εισιτήρια η Ξάνθη. Ναι, δεν δίνει, εντάξει. Γιατί έχουν πρόβλημα, γιατί αφού μας λένε τους άλλους και η Ξάνθη είναι δικιά μας. Τώρα τι πρόβλημα δεν πάει. Ναι, ο Πάκο δεν έχει εισιτήρια. Α, έτσι είναι. Ίσα. Αυτοί δεν μας λένε ότι η Ξάνθη είναι δικιά μας. Μανούλα μου. Ο Μουζενίδης. Ναι. Δικός μας δεν είναι. Έτσι δεν λένε. Μανούλα. Γιατί τώρα βγάζουν χολή. Δεν καταλαβαίνω. Φοβούνται μήπως χάσουν και αυτό το μάτς. Και δεν πάνε, και πάνε για play out μετά. Φοβούνται, μάλλον. Κοίτα, μην γίνει καμιά μόντα εκεί και γίνει κανένα διπλό. Και αλλάξει το έργο. Μην γίνει καμιά μόντα εκεί. Τι γίνει, ρε Κώστα, δεν με ενδιαφέρει με. Εγώ μόνο πάω θέλω να πηγαίνει καλά και τίποτα άλλο. Όπως έλεγε και ο Κουκαλιάρης κάτω ο Θωμάς. Ο Κουκαλιάρης, ναι, ναι, ναι. Το Γάλλο και ο Ολυμπιακός και οι άλλοι να πάνε να τραγουδάνε. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, έβγαλαν πάλι τα μιάκια, Κώστα. Ναι. Βρωμοεθνικές χθες. Βρωμοεθνικές, ναι, τι κάνανε. Λιγάκι, 80... Δεν πειράζει. Μεροκάματο. Μεροκαματάκι. Άσχημα. Κοινόχισε και εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Άναγε σου. Ναι, ναι, το σούπερ μάρκετ το βγάλαμε τώρα για την εβδομάδα. Ζάχαρη ψηλή. Και προχωράμε. Και προχωράμε. Τώρα, όσο για την εθνική, τώρα αύριο, Έχει μια ταινία με τον Παπαγιανόπουλο και τον Κωνσταντάρα, δεν τη δω. Καλύτερα Κωνσταντάς να γελάσεις και λίγο. Και με την εθνική θα γελάσεις, θα έχεις ψωμί. Εντάξει, είναι κρίμα να γελάμε την εθνική. Κρίμα, είναι κρίμα, αυτοί γελάνε με την πάρτι μας, όμως αυτοί κοροϊδεύουν. Κρίμα. Κοροϊδεύουν αυτοί, να ξέρεις. Είναι κάτι που πονάει χρόνια πολλά. Ναι, χρόνια πολλά. Με τον Αλκέτα γελάσαν πάρα πολύ, όλος ο πλανήτης. Άνα, γεια σου, ακριβώς. Πήγαινε και φωτογραφιζόταν στις σάλες και στα Αστόρια και... Στη Νέα Υόρκη. Το κάνανε, περιοδεύαν τα θεία σώνα με την εθνική στην Αμερική. Ναι, περιοδεύαν τα θεία σώνα. Μπράβο, ναι. Ξεφτιλιστήκαμε σε όλο τον πλανήτη τότε. Έλα, να είσαι καιρός. Έφαγαμε και 10 γκολ. Έφαγαμε. Φαγάμε 4. Έφαγαμε. 4-4-2 παίξαμε εκεί. Έφαγαμε με Καρκαμάνη και Μίνου. Και Ατμπατζίδη, ωραία ήταν. Έφαγαμε. Έφαγαμε. Έλα, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Τι γίνεται, τι κάνετε. Φαγάμε, τι φαγάμε, ρε φίλε. Τι να κάνετε. Λοιπόν, αυτό που λέει. Ναι, κύριε. Κατεβάσατε το Σαρόπουλο πρωί. Ναι. 5 τηλέφωνα, 4 Αριανοί, ένας Παοξής. Ναι. Που δεν ακούνε. Μιχαλή. Έλα. Γεια σας, αγόρνα μου. Ναι. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Ο Θωμάς από το Καμποχώρι είμαι, από την Ημαθία. Τι λέει αυτό το χωριό της αμαρτίας. Αυτό το χωριό της αμαρτίας συνεχίζει και κυτρινίζει. Ναι. Και Μιχαλή, θυμάστε τι είχα πει. Όταν θα πάρουμε το κύπελο το Μάιο, έτσι. Είναι ο μόνος τρόπος να δούμε τον Κώστα να κατεβαίνει και να πανηγυρίζει. Μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. με λαγουδάκια που λένε στο χωριό μου. Θα τα πούμε εκείνη τη μέρα κάτω, στο Λευκό τον Πύργο. Εννοείται. Αν πάρεις κύπελο μετά από 50 χρόνια τίτλο, είναι σαν να βγάλεις τον φυλακισμένο 6 χρόνια από τον Μπουντρούμι να κάνει έρωτα και να κάνει σεξ. Θα ακούγονται μέχρι τον Όλυμπο οι κράτες. Κώστα, κηδόνια θέλεις. Οπα. Τρως. Κηδόνια. Κηδόνια είναι αυτά που φέρουν σεξ. Θέλω, ναι. Εντάξει, θα σε φέρω.
Αυτά είναι τα αφροδισιακά, ρε, δεν ξέρεις τι. Εσύ λέμε, λες αυτά τα όστρα καλές στα κηδόνια. Τι κηδόνια, τα φρούτα. Κηδόνια, κανονικό φρούτο, ρε, φρούτο. Όχι, ρε, κηδόνια, φρούτα δεν τρώω. Δεν τρώω. Με σαντιγί στο φούρνο αυτό μετά βάζει σε σαντιγί. Εγώ τα φρούτα θα σου πω. Δεν μπορώ να φάω φρούτα με τίποτα. Πάω λοιπόν σε ένα μαγαζί και στη γειτονιά και λέω την κοπέλα. Είναι και αράντιστα. Πορτοκάλι αυτό, στύψτα και βάλε και τρία παγάκια. Να τα πιω. Και γίναμε. Δεν μπορώ να τα φάω, μπορώ να τα πιω όμως. Να τα πιείτε, λουστείτε. Έχω κόλλημα, ναι. Κανονικά. Θωμά, να είσαι καλά. Έγινε, καλημέρα, μπορεί να μια χαρά. Να πάμε σε ένα τελευταίο που είναι 55 επρός, και μισό επρός, να πούμε. Επρός, μα ακούτε, επίγον. Επίγον. Επίγον, ναι. Φίλε μου, αυτή τη στιγμή πέθανε πρώην ποδοσφαιριστής παλιός του 55 ο Μιχάλης ο Καρατζάς. Είναι και δύο του σήμερα. Πού έπαιζε ο Καρατζάς? Στον ΠΑΟΚ έπαιξε στη μεγάλη ομάδα του 50 με Κουρουκίδη, Γετζή, Παπαδάκη, ναι. Πρόγειο και τέτοια, ναι. Πρέπει να ήταν πάνω από 80 πρέπει να ήταν. Είναι 85 χρόνων, σας πήρα. Είμαι και εγώ ΠΑΟΚτσής, είμαι ο αδερφός του Ανανία. Πού είναι η κηδεία και τι ώρα? Η κηδεία είναι, το σπίτι του είναι στην Επτάλοφο και θα σε πω τώρα μέσα στην κηδεία του. Είναι σήμερα 16 και 30 στον Ιερό Ναό τον Αμπελοκήπο ζωοδόχο πηγής. 4 και μισή ζωοδόχο πηγής ο Καρατζάς. Ναι, ναι. Τον θυμάμαι, δεν τον θυμάμαι, τον έχω διαβάσει. Ναι, ναι, τον έχω διαβάσει. Γιατζή, Κουρουκίδη, Παπαδάκη, Πρόγιο, Γιακουμί, όχι δεν ήτανε. Ούτε ο πατέρας μου ήταν πιο μεγάλο. Εμένα ακούω. Χασιώτης, ναι. Κεμανίδης, Πρόγιος, Γιανέλος, Χαβανίδης, όλη η ομάδα. Παπαδάκης, Κουρουκίδης, ναι, και λοιπά. Ναι. Εγώ είμαι ο αδερφός του γιατρού του ΠΑΟΚ, του Ανανία του Χατζιμπαλόγλου. Ο Χατζιμπαλόγλου ήταν φίλος μου. Α, μπράβο, εγώ είμαι ο αδερφός του. Και μένω δίπλα στον Μιχάλη. Ο Ανανίας πέθανε νέος, τώρα πέρσι πέθανε. Ναι, πρόπερσι πέθανε. Εγώ είμαι 12 Ιουλίου, ο αδερφός μου είναι. Ναι. Έτσι, άντε ζήσει μας την ομάδα μας. Να σε καλά, ρε. Να σε καλά, γι' αυτό σας πήρα. Ήταν μεγάλο σκυλί του ΠΑΟΚ. Έλαρες. Φοβερός γιατρός. Στο ΑΧΕ πάσανε ζωές εκεί με τις χημιοθεραπείες, με αυτά. Πολύ καλό παιδί. Και έπαιζε και στην μικρή ομάδα του ΠΑΟΚ. Στους εφήβους δηλαδή. Ο Ανανίας. Φίλος μου. Μου στέλνει μήνυμα ο Γρηγόρης. Ποιος Γρηγόρης? Ένας είναι ο Γρηγόρης. Θα μας χαλάσει την πέρα, πες. Αφού λέει τεστοστερόνη 920, τι τα θέλεις τα κηδόνια? Τι τα θέλω? Τα κηδόνια, αφού έχεις 920 τεστοστερόνη. Πάρε κανένα χάπι του Ελοβάρη εκεί πέρα. Πας και το περιτριγυρίζει τον Ελοβάρη να κάνεις δουλειά πίσω από την πλάτη μας. Πατά από Ελοβάρης. Άστε. Πάμε στο τελευταίο. Πάμε, ναι, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς είστε. Λοιπόν, 4,5 ώρα πώς την είπε την. Ζωοδόχο πηγής. Έγινε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Εάμα έχεις ένα λεπτό. Δεν θες. Σουρ, φύγε. Σε κούρασε. Κουράστηκες. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω μηνύματα. Προλαβαίνεις. Σαν χειρουργός λένε. Είσαι χειρουργός. Εγώ. Ναι. Ζωγράφος, άλλοι σε χαρακτηρίζουν. Έχεις κράξει, λέει, όλο τον κόσμο, αλλά είσαι γλυκούλη σήμερα. Λέει η Φίλη Πινελόπη. Ορίστε. Είσαι γλυκούλη, λέει σήμερα. Δεν σε έχουν πει ποτέ γλυκούλη, νομίζω. Πρέπει να είναι η μοναδική γυναίκα που να με έχει πει γλυκούλη. Ναι. Πώς τη λένε αυτή την κυρία? Πινελόπη. Η Πινελόπη είχα στο μωρό όταν ήμουνα μια σκυλίτσα. Α, ναι. Ναι, η Πινελόπη. Πινελόπη με είπε γλυκούλη. Ναι. Καημένη θα γίνει αδιάντα καμιά 20 χρόνια. Ο Κορινός σας ακούει. Λένε. Καλημέρα μας εκεί. Και στο φίλο το Διογέννη, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Ναι. Λοιπόν, τους πρόλαβα, τα διαβάσαμε όλα τα μηνύματα σχεδόν. Και στον Καραβλομπίλα που πρώην έχει από το Μόναχο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του. Πώς θα περάσουμε τώρα το Σαββατοκύριακο? Πώς θα γυμναστούμε περισσότερες ώρες, δεν έχει μάθει να δούμε. Θα γυμναστούμε το πρωί του Σαββάτου. Θα μας το ωραίοι. Πάμε box. Πρέπει να κάνω εγώ μια φορά την πυγμαχία. Δεν έχω κάνει. Εγώ ήμουν στο τζούντο, με το τζούντο ασχολήθηκα. Με την πυγμαχία δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Η πυγμαχία είναι ωραία προπόνηση. Ναι. Δεν πας για να μάθεις. Πας για να μάθεις, αλλά όταν τελειώνει η προπόνηση, νιώθεις πολύ καλά και στο μπάνιο να πούμε. Όταν βγαίνεις, να πούμε, θα ρίξεις και είσαι 20 κιλά πιο ελαφρύς. Πιο νέος. Σε χαλαρώνει. Πιο νέος, ναι. Σε χαλαρώνει. Ανάλαφρο περπάτημα και τέτοιο. Παπαγιανόπουλο το βράδυ. Αλλά ναι. Αντί και εθνική, Διονύση. Πια εθνική και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Πριν φύγουμε όμως, να σας πω ένα κόλπο για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr, καλείτε στο 11300 και ζητάτε πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί, θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας. Για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε, τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού.
Και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και έκπτωση συνέπειας 10%. Έτσι απλά. Volton.gr ή 11300. Ακολουθούν Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκος σε τρομερή φόρμα. Ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα που επίσης ήταν σε τρομερή φόρμα. Τα λέμε σήμερα το μεσημέρι ο Κωνσταντόπουλος με τον Γρηγόρη Κόκκινο στις 4 και το βράδυ σε όλο στις 8. Κώστας Βαραγιάννης, Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας ημέρα, Μετρόπολης 95.5. Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας. Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Νικολαίδη. Καλημέρα σας. Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας Τούρκος στρατιωτικός σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των μαχών με την κουρδική πολιτοφυλακή στη Συρία, όπου η Άγκυρα εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση την Τετάρτη. Το ενδεχόμενο αποστολή στρατευμάτων προκειμένου να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας εξετάζει πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους. Η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης ανακοίνωσε ότι από την έναρξη της επιχείρησης